Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Και είναι η ελληνική τηλεόραση 3, είναι οι εργαζόμενοι που παραμένουν. 91η ημέρα, χθες είχαμε τους τρεις μήνες μαύρο. Δεν θέλω το μαύρο. Είναι ο τίτλος της εκπομπής μας που της μέρας της Διεθνούς Εκθέσεως αποτυπώνεται ο πολιτικός και ο οικονομικός φυγμός. Εμείς προσεγγίζοντας οι εργαζόμενοι που παραμένουμε και παράγουμε δημοσιογράφοι, τεχνικοί και διοικητικοί της ελληνικής τηλεόρασης 3, όπως και οι συνάδελφοί μας στην Αθήνα, όπως και οι συνάδελφοί μας της ΕΡΑ, σε όλη την χώρα, πολιτικές συζητήσεις, από κοινού αναζητήσεις, το πού πατά και πού πηγαίνει η χώρα σε αυτό το κρίσιμο καυτό φθινόπωρο του 2013. Χθες είχαμε τη δυνατότητα να ακούσουμε 8 κλάδους σε συζήτηση που είναι και ανερτημένη και μπορείτε να την παρακολουθήσετε. Δάσκαλοι, καθηγητές, γιατροί, νοσηλεύτριες, εργαζόμενοι από την ΕΛΒΟ, τις αμυντικές βιομηχανίες, από τα πανεπιστήμια, δίνουν τον παλμό και τον σφιγμό με τις απεργιακές κινητοποιήσεις που βρίσκονται πραγματικά εν κινήσει για την επόμενη εβδομάδα και υπόσχονται, δεσμεύονται για ένα πολύ καυτό δεκαήμερο που θα ακολουθήσει με κυλιόμενες πενθήμερες συνεχείς και διαρκές κινητοποιήσεις. Ο τίτλος της χθεσινής μας εκπομπής ήταν «Πάμε για γενική απεργία». Φιλοξενήσαμε τον Αλέξη Τσίπρα, τον Πάνο Καμένο. Συζήτηση με εκπροσώπους κομμάτων. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα από εδώ να φιλοξενούμε και βουλευτές της συμπολίτευσης, όπως ο Γιώργος Ορφανός, και ταυτόχρονα με τις αντίθετα διατυπωμένες απόψεις από εκπροσώπους αντιπολίτευσης. Σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή, Χρήστο, να φιλοξενούμε τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Δημήτρη Βίτσα, σε μάλλον αποστολή προπομπού για την αυριανή συγκέντρωση. Μεγάλη ελπίζω ότι ελπίζετε στη Θεσσαλονίκη, κύριε Βίτσα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Αλλά πριν πω για το προπομπό ή την προετοιμασία, θέλω να πω ένα πράγμα που το έχω νιώσει πάρα πολύ τους τελευταίους μήνες. Μ' αρέσει να ακούω οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ ή οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ 3. Μ' αρέσει να το ακούω, δηλαδή μου δημιουργεί και εμένα μια ανάταση και μου δίνει και εμένα ένα κουράγιο. Έχει μια ανακρίβεια όμως. Στην πραγματικότητα είναι η απολυμμένη, ναι, της ΕΡΤ 3. Δεν είναι. Αυτό έχετε είναι. Έχετε δίκιο, ναι. Μια έννοια, αυτή είναι η προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση. Όμως εγώ νομίζω ότι πρέπει να μείνει ζωντανό το γεγονός ότι η ΕΡΤ, η ΕΡΑ, η ΕΡΤ 3 υπάρχουν, λειτουργούν και κάποια στιγμή θα γίνουν ξανά όχι αυτό που ήταν, αλλά αυτό που πρέπει να ήταν, ξεκινώντας όμως από αυτό που ήταν. Εγώ θα έλεγα κάτι καλύτερο από αυτό, αυτό που ήταν. Με αυτή τη λογική. Γιατί και ότι όλοι μαζί μπορούμε να το φτιάξουμε. Φτάνουμε στα άκρα να αποδομούμε εντελώς και το τι πέτυχε. Αυτό είναι. Και αποδείχθηκε και άλλο ένα πράγμα, θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά, ότι όταν ο δημοσιογράφος, ο τεχνικός, ο σκηνοθέτης, το σύνολο των ανθρώπων μπορούν να έχουν τη λειτουργική τους ανεξαρτησία, να ακολουθούν τη δεοντολογία και συγχρόνως να υπάρχει ένας δημοκρατικός διάλογος με αυτόν που εποπτεύει ή αν θέλετε χρηματοδοτεί το, με όποιο τρόπο, το όλο εγχείρημα, το παραγόμενο προϊόν είναι καλύτερο για την κοινωνία. Mm-hmm. Αυτό αποδείχτηκε. Αποδείχτηκε, δηλαδή, και αποδείχτηκε και το τι ακόμα μπορεί να γίνει. Εγώ γνωρίζω ότι ζω περισσότερο καιρό στην Αθήνα και έχω ζήσει τις εκπληκτικές παραστάσεις των συνόλων της ΕΡΤ, τις μουσικές παραστάσεις, τον τρόπο που αναδεικνύεται η πολιτιστική μας κληρονομιά από τη μία μεριά, η παράδοσή μας, αλλά και οι νέες δημιουργίες αυτό τον καιρό, και έζησα πολύ κοντά την εκπληκτική, αν θέλετε, χθεσινή συναυλία, η οποία μπορεί κανένας να πει ότι ήταν χιλιάδες κόσμος, πολλές χιλιάδες κόσμος. Να σας δώσω όμως και ένα άλλο χαρακτηριστικό. Δεν ήταν χιλιάδες κόσμος που ήταν πολύ περισσότερος από ό,τι φαινόταν. Με την έννοια ότι έρχονταν άνθρωποι, μέναν δύο ώρες, φεύγανε και υπήρχε μια κοινή πίστη ότι αυτό μπορεί να προχωρήσει, αυτό μπορεί να γίνει. Και φαντάζομαι εννοείται ότι δεν ήταν και μόνο καλλιτεχνικό γεγονός, γιατί από μόνο του ήταν ένα καλλιτεχνικό γεγονός με τη συμμετοχή των ανθρώπων. Είχε και την πολιτική διάσταση με σημείο αναφορά στην ΕΡΤ.
Ήταν καταρχήν ένα μεγάλο κοινωνικό γεγονός. Κοινωνικό και πολιτικό. Εμένα με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Και να μπει η κοινωνία σε μια διαδικασία ότι αυτή τη στιγμή τα πράγματα έχουν μπει πάνω ανοιχτά στο τραπέζι και αυτός που θα κρίνει είναι η ίδια η κοινωνία, η οποία θα πρέπει να κρίνει δια της ψήφου της, αλλά για να φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα θα πρέπει να κινητοποιηθεί. Μπαίνει για τα δικαιώματα. Είναι επίκαιρο και το ζήτημα έχει πάρει και χαρακτήρα πολιτικής αντιπαράθεσης. Δηλαδή σήμερα, αντί να συζητάμε το γιατί ο κόσμος διαμαρτύρεται, συζητάμε ποιος ποδηγετεί τον κόσμο. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι η αγανάκτηση, είναι τα προβλήματα, είναι η κυβέρνηση. Σε πολλά ζητήματα χάνουμε τον πυρήνα της ουσίας. Δεν υπάρχει καμία πολιτική δύναμη πουθενά ποτέ στον κόσμο, σε καμία ιστορική περίοδο, η οποία θα μπορούσε να χειραγωγήσει ένα μεγάλο κομμάτι της ίδιας της κοινωνίας και να το κάνει να δράσει παράλογα. Υπάρχουν όμως πολλές δυνάμεις που θα ήθελαν να το κάνουν. Πολλοί μπορούσαν να το κάνουν και να σας πω εγώ το εξής. Ότι με αυτή τη λογική μπορεί να κοροϊδεύσεις, πώς το λέγει ο Λίνκον, πολλούς ανθρώπους για μια φορά. Όλους για μια φορά, πολλούς όμως για πάντα δεν μπορείς να το κάνεις. Mm-hmm. Και βεβαίως κατανοώ, χωρίς να δικαιολογώ, την αντίδραση της κυβέρνησης, η οποία ξαναφέρνει τα ίδια επιχειρήματα. Κάποιος είναι πίσω από τις... Εμείς, να το πω με ένα καθαρό τρόπο, δεν είμαστε πίσω. Εμείς είμαστε πλάι και μπροστά από αυτές τις κινητοποιήσεις. Ξεκάθαρα πράγματα. Εμείς αυτές τις κινητοποιήσεις θεωρούμε δίκαιες, τις καλύπτουμε αυτή τη στιγμή πολιτικά, όπως θα τις καλύψουμε και με διάφορους πολιτικούς, δημοκρατικούς και κοινοβουλευτικούς τρόπους. Διανθίζεται όμως με πολλούς μελοδραματισμούς. Ακούω το πρωί σε αυτές τις ανιαρές συζητήσεις, τις οποίες συμμετέχει όμως και ο ΣΥΡΙΖΑ, δραματοποιημένες εκφράσεις για μικρά παιδιά που θα οργανωθούν σε κόβες ή σε κολχόζ. Άκουγα τον κύριο Γιακουμάτο σήμερα. Δραματοποιημένες προσεγγίσεις για το γεγονός ότι στρατεύονται μαθητές και ευαίσθητες ηλικίες. Δεν ξέρω αν εκφεύγει η συζήτηση και σε επικίνδυνα μονοπάτια για το πώς γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης ακόμα και παιδικές ή εφηβικές ψυχές. Παρ' όλα αυτά υπάρχει αυτή η προσπάθεια ότι κάτι πάει να χειραγωγηθεί. Ποιος προσπαθεί να χειραγωγήσει? Αυτός που καταστρέφει σε αυτή τη φάση. Δηλαδή η ίδια η κυβέρνηση που η πολιτική της είναι γενεσιουργός αιτία της αγανάκτησης, της οργής αλλά και της στόχιας και της ανεργίας, της καταστροφής της παιδείας και της υγείας, συγχρόνως προσπαθεί να χειραγωγήσει την ψυχή ανθρώπων, να παρουσιάσει μια άλλη πραγματικότητα, και σε αυτό φτάνει πια στο πιο δραματικό, θα έλεγε κανένας. Εγώ να σας αντιπαραβάλω το εξής. Εχθές, αλλά σε όλα τα σχολεία της ειδικής αγωγής, που είναι το πιο ευαίσθητο κομμάτι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχουμε και τεκμηρίωση σχετική. Ναι, στην ουσία σχεδόν σε όλη την Ελλάδα αυτό που λέχτηκε είναι: ωραία, κάναμε τον αγιασμό, ελάτε μετά τον Οκτώβριο γιατί δεν έχουμε δασκάλους. Κύριε Βίτσα, ειλικρινά σας το λέω, με τον Αλέξανδρο χθες μας σηκώθηκε η τρίχα. Ένας δάσκαλος μας περιέγραψε. Ειδικού σχολείου. Από τα 60 παιδιά που έπρεπε να είναι χθες στο σχολείο, κατάφεραν να φτάσουν τα 10. Τα άλλα 60 μήναν σπίτι. Λοιπόν, όταν φτάνουμε σε τέτοια πράγματα, αν ο κύριος Γιακουμάτος εζήλωσε την δόξα αυτού που στο πρώτο 67 Βουλή των Ελλήνων μιλάγε για τις λαμπράκισες με τις μαύρες φούστες που αποπλανούν τα αγόρια των αξιωματικών, χαλάλι του και ας το κρατάει για τον εαυτό του. Εδώ υπάρχουν προβλήματα, δεν είναι αστεία πράγματα και δεν υπάρχουν τώρα, δημιουργήθηκαν πριν 10 μέρες, πριν 15 μέρες. 3,5 χρόνια ζούμε μια καταστροφή. Θα μου πει κανένας ότι ήταν καλύτερα την προηγούμενη περίοδο. Εγώ λέω δεν ήταν καλύτερα, ούτε το υποστήριζα. Αλλά αντί να πας πατώντας την κοινωνική βάση, να κάνεις προσαρμογές, να κάνεις μεταρρυθμίσεις, να κάνεις βαθιές αλλαγές, να κάνεις ριζοσπαστικές αλλαγές που χρειάζεται η κοινωνία, επιλέγεις το δρόμο της καταστροφής. Και αυτό ζούμε αυτή τη στιγμή. Δεν είναι τυχαίο όμως ότι υπάρχει μια έντονη ζήμωση και να προσδιορίσουμε λίγο το σημείο επαφής μεταξύ του κόμματος υποκειμένου
που μπαίνει μπροστά αντικειμενικά της ναυαρχίδας της πολιτικής που καλείται να σηκώσει το κοινωνικό ζητούμενο και να το κάνει πολιτικό διατάφτα. Και εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει ένα παιχνίδι. Δηλαδή, ρωτάμε τον Άλεξη τον Τσίπρα. Εκλογές. Ο κόσμος θέλει εκλογές. Ναι, αλλά τα κόμματα δεν μπορούν να το επιβάλλουν. Η απάντηση, ο λαός πρέπει να επιβάλλει εκλογές. Ο λαός από την πλευρά του λέει, ενδεχομένως λόγω του αισθήματος του φόβου, που ένα κομμάτι το καθυλώνει ακόμη μακριά από τα δρόμενα, μακριά από τους δρόμους και την κινητοποίηση, αυτό που λέμε με τοπική σύγκρουση, όλοι στο αντίθετο ρεύμα, δεν υπάρχει ελπίδα συνδιαλλαγής, δεν υπάρχει περιθώριο συνεννόησης, ούτε καν όπως γίνεται λογικά σε μια δημοκρατία, ότι ένα σωματείο διατυπώνει αίτημα, ο αρμόδιος υπουργός Ιωθήνων λέει ναι μπορώ να δώσω αυτό και να τα βρουν κάπου στη μέση. Εδώ φαίνεται ότι υπάρχει απόλυτη άρνηση. Αυτό που είπε με δύο λέξεις ο κύριος Σαμαράς. Όποιος αντέξει. Λοιπόν, σε αυτό λοιπόν, σε αυτή την νοερή επικοινωνία και αυτόν τον διάλογο μεταξύ κομμάτων της αντιπολίτευσης που πρέπει να σηκώσουν το πολιτικό διατάφτα και της κοινωνίας που ζητάει απεγνωσμένα λύση και αποτέλεσμα τώρα. Δεν μπορεί να είναι λύση να πηδάω από το μπαλκόνι, ούτε αποστρατεύομαι και μπαίνω σε μια εσωστρέφη που με καταστρέφει σαν ψυχή και σαν σώμα. Ποιο είναι αυτό το πολιτικό διατάφτα? Πώς φτάνουμε στο πολιτικό διατάφτα? Δεν αρκεί μόνο να πετάς την μπάλα και να λες εγώ δεν μπορώ να κάνω εκλογές, ούτε να φύγω από την Βουλή. Η κοινωνία πρέπει να πιέσει για εκλογές. Αυτό πώς γίνεται δηλαδή? Ωραία. Βάλατε όλη την γκάμα των θεμάτων και μου δίνετε με μία έννοια το λόγο, τον οποίο βέβαια δεν θα τον ολοκληρώσω, με την έννοια ότι αύριο ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι εδώ και θα πω πού θα είναι βασικά η ομιλία του και η προσπάθειά του, η προσπάθειά μας. Δίνετε μεγάλη βαρύτητα στην αυριανή ομιλία. Ναι, και θα σας πω γιατί. Καταρχήν, εμείς έχουμε μία εκτίμηση. Τα πράγματα αυτά έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο που η κυβέρνηση και η Τρόικα κάνει πλέον επίθεση, ολομέτωπη επίθεση στον πυρήνα αυτού που διοικεί, δηλαδή το ίδιο το δημόσιο. Αυτό είναι είναι βασικό ζήτημα που προσπαθεί να το μεταλλάξει συντηρητικά. Πάει να σπάσει τον τζαμπουκά του δημόσιο. Και πάει, δεν είναι μόνο να πάει, πάει να το μεταλλάξει συντηρητικά. Υπάρχει ένα σχέδιο, το οποίο είναι ένα σχέδιο που στην οικονομική θεωρία θα λέγα ότι είναι και λίγο πρωτοφανές, γιατί ξέρετε, θυμόσαστε που συζητάγαμε για το ζήτημα, όχι εδώ, με άλλους φαντάζομαι, της εσωτερικής υποτίμησης. Σας το κρατήσουμε. Η εσωτερική υποτίμηση στη θεωρία προσπαθεί να διαμορφώσει μια κατάσταση περισσότερων εξαγωγών. Έτσι δεν είναι? Εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε περισσότερες εξαγωγές. Έχουμε εξισορρόπηση εισαγωγών και εξαγωγών λόγω μείωσης των εισαγωγών, σχεδόν μηδενισμού του και παραμένω των εισαγωγών κτλ. Αλλά δεν θέλω να μείνω. Να φτιάξω το εμπορικό ισοζύγιο. Ναι. Λέω ότι γίνεται αυτή η επίθεση. Χρειάζεται αντιστάσεις. Χρειάζονται αντιστάσεις σε αυτήν την επίθεση. Βεβαίως χρειάζεται. Χρειάζεται αλληλεγγύη, γιατί γίνεται σε πολλά μέτωπα που το ένα στο ένα κατηγορεί το άλλο. Μεταξύ αυτών οι οποίοι αντιστέκονται. Βεβαίως χρειάζεται. Χρειάζεται, λέμε εμείς, και μία γνώση. Οι αντιστάσεις είναι αναγκαίες, η αλληλεγγύη πρέπει να είναι η πιο πλατιά, να πάρει και διεθνή χαρακτηριστικά, αλλά πρέπει να υπάρχει και η γνώση ότι έχουμε απέναντι έναν αποφασισμένο αντίπαλο, ο οποίος δεν είναι μόνο η κυβέρνηση, δεν είναι μόνο η κυβέρνηση, είναι οι τραπεζίτες, είναι οι μηντιοκράτες, είναι τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και δεν θα υπάρξει λύση αν η πολιτική αυτή και η κυβέρνηση αυτή δεν αλλάξει, δεν ανατροπεί, ανατραπεί. Και αυτό πρέπει να γίνει τώρα. Το πολιτικό σύστημα, λέτε, παίζει τα ρέστα του. Δεν ξέρω τι ρέστα και τι λεφτά έχει στην τσέπη του το πολιτικό σύστημα, αλλά σήμερα το πρωί, ας πούμε, που συζητάγαμε σε μια εκπομπή, ήταν το εξής. Βγήκε από τη Δράμα ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου και ανέδειξε τρία ζητήματα. Υψηλότατη ανεργία, το εργοστάσια που φεύγουν από τη Δράμα και πηγαίνουν στη Βουλγαρία και μαύρη εργασία, η οποία δεν μπορεί να ελεγχθεί γιατί δεν υπάρχει ελεκτικός μηχανισμός. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκει όλα καλά. Εγώ είπα ανάμεσα στα άλλα ότι για να ελέγξεις τη μαύρη εργασία πρέπει να έχεις ελεκτικό μηχανισμό,
Άρα με δύο ανθρώπους, ένα στα γραφεία και δεν γίνεται. Να θες καταρχήν, έχεις πολιτική βούληση. Δεύτερο, να θέλεις να το κάνεις. Τρίτο, να έχεις ένα αναπτυξιακό μοντέλο γενικά. Και τέταρτο, να κατανοήσεις ότι εδώ επεμβαίνει το δημόσιο όταν μια χώρα έχει πολλά χρόνια ύφεση, κάνει δημόσιες επενδύσεις και αντιστρέφει το κλίμα. Και πόσο πατριωτικό πρέπει να καταλάβουμε είναι αυτό που θα λέγαμε ιδιωτικό κεφάλαιο υψηλού, το οποίο στη δύσκολη στιγμή δεν κάθεται να βοηθήσει στη χώρα, σηκώνεται και φεύγει για να βγατήσει τα κέρδη του, είτε αυτό λέγεται Βουλγαρία, είτε λέγεται άλλη χώρα. Οι δημόσιες επενδύσεις μειώνονται για να επιτύχεις το πλεόνασμα. Οι δημόσιες επενδύσεις, κοιτάξτε, πλεόνασμα σας κάνω εγώ και εσείς μου κάνετε, σε μία μέρα, διαλύουμε κτλ. Άλλο πράγμα είναι η δημοσιονομική προσαρμογή, που είναι αναγκαία. Είναι αναγκαία η δημοσιονομική προσαρμογή και η δυνατότητα να έχει προϋπολογισμούς αλλά και απολογισμούς ή δυνατόν ίσως και λυσμένους, οι οποίες να έχουν κοινωνικά χαρακτηριστικά, στην κοινωνία να κατευθύνονται. Αυτά όμως που είπα δεν είναι αρκετά. Πρέπει η ίδια η κοινωνία και το πολιτικό υποκείμενο να μην περιγράψει μόνο την κατάσταση, να μην πει γιατί είναι αναγκαία η ανατροπή, αλλά να πει και τι θα γίνει ή τι προτείνει να γίνει μαζί με την κοινωνία μετά την ανατροπή. Να πει τη δική του αφήγηση. Να πει λοιπόν την επόμενη μέρα. Τη δική του αφήγηση για τις επόμενες μέρες. Ακριβώς. Έρχεται λοιπόν, γι' αυτό δίνουμε και μεγάλη σημασία στο τριήμερο, έρχεται ο Αλέξο Τσίπρας κουβαλώντας όλη την προηγούμενη ιστορία, όλες τις προηγούμενες επεξεργασίες μας, περισσότερο για να μιλήσει, και αυτός είναι ο νέος τρόπος, όχι στο βελίδιο σε φορείς της πόλης και τα λοιπά, αλλά να μιλήσει στους κατοίκους, στους πολίτες της Θεσσαλονίκης και μέσω αυτών σε όλη την Ελλάδα, λέγοντας ποια είναι τα άμεσα μέτρα που είναι η δική μας η άποψη που πρέπει να πάρει μια κυβέρνηση κοινωνική σωτηρίας, μια κυβέρνηση της αριστεράς σε βασικούς τομείς και με συγκεκριμένο τρόπο. Και δεν θα πούμε... Κοστολογημένα μέτρα, μετρήσιμοι στόχοι. Μας αποκαλύπτει ότι αύριο το βράδυ θα αποκαλυφθεί το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Όσο αυτό είναι δυνατό μέσα σε μια διαδικασία μιας ομιλίας. Γιατί τα στοιχεία, θα μου επιτρέψετε να επεκτείνω λίγο τη σκέψη, τα στοιχεία, πρόγραμμα, αντιπρόταση άμεσης εφαρμογής, Λευκός Πύργος, ανοιχτή συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, σε εκλογές δείχνει. Σε προεκλογικό άρωμα. Δείχνει και ένα τρόπο με τον οποίο εμείς βλέπουμε το πώς γίνεται πολιτική. Mm-hmm. Όχι μέσω ενός κλειστά γραφεία, όχι μόνο σε δημόσια κοινοβούλια, δημοκρατικά δηλαδή κοινοβούλια, αλλά πάντοτε σε μια σχέση και επαφή και με τον ίδιο τον κόσμο, ο οποίος θα ακούσει και θα κρίνει. Στις συγκεντρώσεις δυστυχώς, δηλαδή μια διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στις συγκέντρωσεις και σε αυτό που εμένα μου αρέσει περισσότερο, αυτή την ανοιχτή συνέλευση που άλλος ακούει, λέει, ξανασυζητάς και παίρνεις και μια απόφαση και πας και κάνεις. Mm-hmm. Που αυτό θα είναι και το επιδιωκόμενο μιας τέτοιας κυβέρνησης. Αυτό όμως δεν υπάρχει μια λοιπόν, τέτοια διαδικασία. Μισό λεπτό, κύριε Βίτσα. Λέω λοιπόν, κοστολογημένα μέτρα, λέω εγώ και εσείς διορθώστε με, μετρήσιμοι στόχοι. Δηλαδή, στο πρώτο εξάμηνο, το καυτό εξάμηνο που αναλαμβάνει μια κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, είναι άλλο κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και άλλο με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, που ακόμη και αυτοδύναμη να είναι, θα επιδιώξει, όπως μας έκανε την περιγραφή έτσι, ακριβώς, ο πρόεδρος, έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, θα επιδιώξει να έχει συνεργασία με άλλα κόμματα, γιατί είναι κυβέρνηση ουσιαστικά εθνικής σωτηρίας. Δηλαδή βγάζεις και με την από κοινωνία. Το... Και με την κοινωνία. Μόνο πολιτικές δυνάμεις σε αυτό το κόμμα. Απαντάει δηλαδή. Απαντάει στους πολίτες που λένε: εμένα δεν μου αρκεί να διαπιστώνετε τις διαπιστώσεις. Δεν μου αρκεί να μου περιγράφετε το δράμα που ζω. Το ξέρω. Δεν χρειάζεται να μου το πείτε εσείς. Το ζω καθώς η εφορία θέλει, το ΙΚΑ θέλει, το αυτοκίνητο θέλει, το παιδί μου θέλει, η οικογένειά μου θέλει. Και όλα αυτά τα θέλει, αν τα αθροίσουμε. Αν είμαι και άνεργος, 1,5 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια οικογένειες κατεστραμμένες, ου καλάβεις παρά του μη έχοντος. Θέλω να μου πείτε τι θα κάνετε, μαγικά θα κάνετε, για να με βγάλετε εμένα, όχι δια αναθέσεως, μαζί με μένα, από αυτό τον Κικαιώνα, από αυτό τον Αρμαγεδόνα. Σε αυτή την κοινωνία ποτέ δεν υπήρξαν εύκολες λύσεις. Ακόμα και λύση που φαίνεται εύκολη, στο τέλος αποδεικνύεται κατά τη γνώμη μου δύσκολη. Ίσως και μερικές φορές είναι και πιο δύσκολη. Θα υπάρξουν θυσίες. Συγχρόνως
Οι μεγάλες αλήθειες είναι αυτές που λέγονται, που είναι οι πιο απλές. Είναι αυτό που λέγεται η πρώτη σκέψη, συνήθως είναι και η σωστή. Πού περίπου εμείς θα κινηθούμε αύριο, μεθαύριο, γιατί θα πούμε διαφορετικά πράγματα στο λαό της Θεσσαλονίκης και διαφορετικά πράγματα στη συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς, ούτε διαφορετικά πράγματα στη συνέντευξη. Στη συνέντευξη εδώ, οι δημοσιογράφοι θα πούνε ό,τι θα ρωτήσουν ό,τι θέλετε και από ό,τι γνωρίζω, ο δικός μας σχεδιασμός είναι η πρώτη ερώτηση να είναι από την ΕΤ3, οπότε και εσείς πρέπει να προετοιμάζεστε. Πάντως σίγουρα δεν θα ρωτήσουμε για το πουκάμισο. Ναι, καλά, αυτά πια καταντάνε, είναι η φεδρότητα, την έχουμε ξαναζήσει στην Ελλάδα. Ανεκδοτολογικού περιεχόμενου. Εμείς τι θα προσπαθήσουμε να πούμε και σε τι προσπαθήσουμε να πείσουμε. Ποια είναι, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε για άλλη μια φορά, ότι μια τέτοια κυβέρνηση το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να ακυρώνει το μνημόνιο και επαναδιαπραγματεύεται τη δανειακή σύμβαση. Αυτό είναι το πρώτο. Ακυρώνει με σχέδιο ακυρώνει νόμου. Πρώτος το νόμος, μνημόνιο. Πρώτο άρθρο, ένα άρθρο, ακύρωση μνημονίου. Εμείς, όπως γνωρίζετε, ψηφίσαμε και την πρόταση που είχε φέρει το ΚΚΕ στη Βουλή. Όλα αυτά τα τερτύπια, τα κοινοβουλευτικά, τα ψηφίσαμε. Εκπρόσωπος ο κ. Λαφαζάνης θα συζήτησε και είπε ξεκάθαρα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να διαφωνούσαμε στην εισηγητική του έκθεση ή στη συλλογική, αλλά στα μέτρα και τα λοιπά. Έχουν ανακοινωθεί. Προφανώς ελπίζετε σε κάτι αντίστοιχο. Αν θα είστε εσείς αυτοί που θα προτείνουν την κατάργηση ως κυβέρνηση. Καθένας σας πάρει την ευθύνη του. Εγώ δεν έχω ποτέ ούτε, ας πούμε, ξέρω, δεν είναι διαδικασία συνδιαλλαγής. Εμείς θα πούμε... Ερώτηση. Θυσίες θα έχει, δηλαδή θα είναι ένας δρόμος ανηφορικός. Δεν είναι ένας στρωμένος δρόμος με ροδοπέταλα. Είναι ένας δρόμος που ξεκινάει από το μείον, όχι από το μηδέν, από το μείον 10. Αν το πούμε και για την ύφεση, μιλάμε για μείον 25 στα 4 τελευταία χρόνια. Είναι σαφές. Θυσίες. Ποιες θυσίες, για ποιους θυσίες και με στόχο πιο ακριβώς. Κύριε Τριανταφυλλίδη, θα έχει. Θα έχει όμως θυσίες. Θυσίες κερδών. Ιεραρχήσεις αναγκών. Τρόπους που θα λειτουργεί πια σε ένα νέο επίπεδο η κοινωνία. Και αυτό ήθελα να πω εμείς, πού θα κινηθούμε περισσότερο. Να πούμε ποια είναι τα άμεσα μέτρα προστασίας αυτή τη στιγμή των ανέργων, των φτωχών, των εξαθλειωμένων. Τα άμεσα μέτρα. Το δεύτερο πράγμα που θα πούμε είναι ποια είναι τα άμεσα μέτρα επανεκκίνησης της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής λειτουργίας. Το τρίτο πράγμα που όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους είναι ποια είναι τα άμεσα μέτρα επανεκκίνησης της οικονομίας στην κατεύθυνση της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Όταν λέτε θυσίες κερδών, τι εννοείτε? Στο μεγάλο κεφάλαιο. Όπως και να το κάνεις. Τα κέρδη, την κρίση, πρέπει να την πληρώσουν αυτοί που τη δημιούργησαν. Ως τώρα με το μνημόνιο οχυρώνουν τα κέρδη τους. Αν έχετε, φαντάζομαι το έχετε μελετήσει, την έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ. Την αναδείξαμε. Δύο ώρες εκπομπή με τον κύριο Ρομπόλη. Οι μόνοι δείκτες που πάνε προς τα πάνω είναι οι δύο δείκτες των εταιριών. Τι άλλο να πω σε αυτό το πράγμα. Βεβαίως υπάρχει το ζήτημα της ίδιας της κοινωνικής ιεράρχησης. Θέλω να είμαι καθαρός. Εμείς κάνουμε ιεράρχηση. Από αυτά τα έσοδα που θα έχουμε με τα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουμε, που θα είναι και αυτό ένα κομμάτι, αν θέλετε να το πω με αυτόν τον τρόπο, η ανεργία, η κοινωνική ασφάλιση και τα λοιπά είναι το ένα, η παιδεία είναι το δύο, η υγεία είναι το τρία. Αυτά τα τρία όλα μαζί. Τώρα αν δεν μπορέσουμε να κάνουμε και κάτι άλλο για την βελτίωση της ποιότητας ζωής, γιατί δεν μας μένουν χρήματα, δεν θα το κάνουμε, το λέμε. Ο Χρήστος ο Γιάννης λέει κάτι, ότι η δημοσιογραφική μας αρτιότητα παραμένει, έτσι, και συνεχίζουμε να διεκδικούμε απαντήσεις στις ερωτήσεις που θα ήθελε να κάνει ο πολίτης ο οποίος βρίσκεται και μας παρακολουθεί από το airtopen.com, από το The Press Project. Να ολοκληρώσω όλο το ζήτημα. Άρα θα πούμε αυτά τα πρώτα βασικά μέτρα σε αυτή την κατεύθυνση της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, με τους στόχους της παραγωγικής ανασυγκρότησης, με τη μορφή που θα έχει η οικονομία, δηλαδή το δημόσιο, η κοινωνική επιχειρηματικότητα, ο ιδιωτικός τομέας. Δώστε μας ένα παράδειγμα άμεσου και δραστικού μέτρου.
άμεσο και δραστικό μέτρο που αφορά τους εξαθλειωμένους. Έτσι, ένα παράδειγμα θα σας δώσω, εισάχθεια. Το ζήτημα δηλαδή των κόκκινων δανείων και των δανείων που αυτή τη στιγμή ταλαιπωρούν εκατομμύρια πολίτες. Το οποίο θα πρέπει να προχωρήσουμε ενώ να κεφαλαιοποιούνται οι τράπεζες. Τα δάνεια ακόμα είναι απαιτητά και πρέπει να προλάβουμε. Πριν αυτά τα δάνεια γίνουν από hedge funds, πως τα λένε, και μάθαμε όλοι αυτές τις λέξεις. Αυτό σημαίνει κρατικοποίηση των τραπεζών. Αυτό έχει συμβεί. Έχει συμβεί, αλλά μισό λεπτό. Βλέπουμε τον κύριο Κωστόπουλο στην Αλβαμπάκ, τον κύριο Σάλα. Αυτό σημαίνει αλλαγές δικής σου. Πάμε, γιατί αυτά μερικές φορές δεν αναδεικνύονται όσο τους πρέπει. Αυτή τη στιγμή οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, τέσσερις μεγάλες, δεν ξέρω αν χρειάζεται να τις πούμε, η Εθνική, η Πειραιώς, η Eurobank και η Πίστεως, έχουν από το δημόσιο ταμείο, δηλαδή από αυτά που χρωστάμε εμείς, εγώ, εσείς, ο κάθε ένας, η συμμετοχή μας σε αυτό το πράγμα του κράτους είναι από 71 μέχρι 95%. Όμως δεν το διοικούν. Ακριβώς. Ενώ είναι de facto αποκλειμένες, δεν είναι και de jure. Το ελάχιστο είναι ο δημόσιος έλεγχος, το μέγιστο είναι η κρατικοποίηση. Κρατικοποίηση με στόχους, γιατί κρατικές ήταν και κάποτε άλλοτε οι τράπεζες. Το δεύτερο ζήτημα. Πώς θα κάνεις παραγωγική ανασυγκρότηση στην αγροτική οικονομία χωρίς αγροτική τράπεζα? Θα πάρεις την αγροτική τράπεζα πίσω, ας αφήσουμε και κάτι να πει και κανένας άλλος, ή θα συγκροτήσεις ένα νέο αγροτικό τομέα? Δεν θα πρέπει να φτιάξεις αναπτυξιακές τράπεζες? Να πω μία μόνο κουβέντα. Ναι, ναι. Αν δεν ελέγξεις τις τράπεζες, ξεχάστε τη ρευστότητα. Τόσο απλό είναι. Θα σας αντιτείνει όμως κάποιος, κύριε Βίτσα, ότι σαφώς δεν γίνεται αγροτική ανάπτυξη χωρίς την αγροτική τράπεζα. Ποια αγροτική τράπεζα όμως που είχε ευνοημένο μόνο το αδιαφανές κίνημα των θαλασσοδανείων? Μόνο το αδιαφανές κίνημα των θαλασσοδανείων. Και άλλα πολλά. Το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία χρωστάνε στην αγροτική τράπεζα, άρα σήμερα στην τράπεζα Πειραιώς, και πρέπει αυτό να το ελέγξουμε με ένα τρόπο, το καθένα 120 εκατομμύρια. Ναι. Αυτό είναι. Μόνο θαλασσοδάνεια, μόνο αυτό θα σας αντιτείνει, τέτοιες, ότι πάτε να αναβιώσετε κάτι που είχε έντονο το στοιχείο της αδιαφάνειας. Όχι βέβαια, αν είναι να γυρίσουμε στο 2008, τότε θα κάνουμε το μεγαλύτερο σφάλμα που μπορούμε να κάνουμε. Και ξέρετε γιατί επιμένω? Γιατί κάποιος, ακόμα και καλόπιστος, όχι κατά ανάγκη κακόπιστος, θα έλεγε ότι η ρητορική σας θυμίζει λίγο Σεπτέμβριο του 2009. Μια παράφραση του «λεφτά υπάρχουν». Εσείς το λέτε κάπως «λεφτά θα βρεθούν» σε αυτή την περίπτωση. Και γι' αυτό και υπάρχει το βλέμμα της δυσπιστίας, κύριε Βίτσα. Ωραία. Το οποίο δεν μπορούμε να το παραγνωρίσουμε. Ωραία. Και για το ΣΥΡΙΖΑ είναι έντονο το βλέμμα της δυσπιστίας. Αφού πω λοιπόν ότι ο Αλέξο Τσίπρας θα μιλήσει για τα ειδικά μέτρα που θα πάρουμε για τα ζητήματα της δημοκρατίας, για τα ειδικά μέτρα, άμεσα μέτρα που θα πάρουμε για τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος, που έχει να κάνει και πια τις τράπεζες και μια σειρά άλλα πράγματα. Τη Βουλή που δεν λειτουργεί. Όχι μόνο. Για ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης. Θεσμικά. Που έχουν και το χαρακτήρα, αν θέλετε, της ισότητας, αλλά και τον τιμωρητικό τους χαρακτήρα, και για ζητήματα της ανεξαρτησίας. Θα προχωρήσουμε λοιπόν να μιλήσουμε για ζητήματα σαν και αυτά που βάλετε. Σαν και αυτά που βάλετε. Ποια είναι αυτά τώρα τα ζητήματα? Εμείς λέμε άραγε λεφτά θα βρεθούν. Πού θα τα βρούμε, στον δρόμο? Υπάρχουν σε κανένα πεζαχτάκι κάποιος να μας τα δώσει? Δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία. Δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία. Γι' αυτό το ζήτημα της παραγωγικής ανασυγκρότησης είναι πάρα πολύ βασικό, είναι κομβικό. Υπάρχουν χρήματα που θα πρέπει να εισπραχθούν από το κράτος. Βεβαίως. Και ένας φορολογικός νόμος, καινούριος, που πλέον τον έχουμε περιγράψει, είναι και στη Θεσσαλονίκη ο Γιάννης Ομιλιός, που μπορεί να τον περιγράψει ακόμα περισσότερα. Από το στόμα μου το περιγράφει, γιατί είναι η επόμενη ερώτηση. Βοηθάει σε δύο πράγματα. Το ένα πράγμα είναι να πάρουμε χρήματα από αυτούς που κερδίζουν χρήματα, και όχι να έχουμε σύνταγμα που να λέει οι εφοπλιστές, αν θέλουν, να δίνουν. Δεύτερο, είναι το άρθρο 107 του συντάγματος. Ναι, ναι. Δεύτερο, ελαφρύνει το βάρος από τους φτωχότερους, άρα έχουν μεγαλύτερα διαθέσιμα, άρα βοηθάνε την εσωτερική ζήτηση και την εσωτερική αγορά. Και χτυπώντας πια στην πράξη και όχι στα λόγια, και εγώ έχω ακούσει από εθνικούς νταβατζίδες μέχρι ό,τι θέλετε,
χτυπάει στην πράξη τη φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή και κατά κύριο λόγο στο κεφάλι της, αλλά και στη λογική, αν θέλετε, μιας νέας συμφωνίας με το μικρομεσαίο ιδιωτικό κεφάλαιο. Το οποίο είχε μάθει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής σε όλα, ότι κοίταξε να δεις, εσύ με ψηφίζεις, με στηρίζεις, με κάνεις και εγώ σε αφήνω και φοροδιαφεύγεις, εις φοροδιαφεύγεις και τα λοιπά. Και εμείς του λέμε, κοίταξε να δείτε που φτάσαμε τώρα, εγώ σου εξασφαλίζω λοιπόν μια λειτουργικότητα, μια ισονομία, τη δυνατότητα όχι να ψάχνεις στο εξωτερικό ή το ιδιωτικό σχολείο της παιδείας και της υγείας την οποία την έχεις χάσει αυτή τη στιγμή, mm-hmm. και εσύ από τη δική σου τη μεριά θα πρέπει να εξασφαλίζεις να είσαι εντάξει σε σχέση με τους φόρους σου, με τις εισφορές σου, γιατί αν σε πιάσω να μην είσαι εντάξει, η διαδικασία δεν θα είναι μια διαδικασία που θα κρατάει χρόνια, αλλά... Αυτό μπορεί να ακουστεί, να σας προκαλέσω με την καλή έννοια του... Προκαλέστε με. Μπορεί να έχω μεγαλύτερα προβλήματα. Μπορεί να ακουστεί και ως χρηστομάθεια, δηλαδή πώς θα γίνει. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι οι ίδιοι. Δεν θα αλλάξουμε τους Έλληνες φοροελεγκτές και φοριακούς για να βάλουμε άλλους Έλληνες με άλλες συνήθειες. Έτσι έχει μάθει το σύστημα που λαδώνεται, που τρέχει, που διανύει χιλιόμετρα σε μίζες, σε υπόγειες διαδρομές κλπ. Τι θα κάνετε σε αυτό το πεδίο? Άκουγα τον κύριο Μιλιό να λέει θα πατάξουμε τη φοροδιαφυγή. Το έχει καταλήξει και αυτό να είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Μ' αρέσει η λέξη πάντως χρυσομάθεια. Ναι. Εγώ συνήθως λέω ότι σε μια κοινωνία δίκων ο δίκαιος είναι σαν τη μήγα μες στο γάλα. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm, mm-hmm. Και σε μια κοινωνία δικαίων, αυτό είναι τώρα η χρηστομάθεια και τα λοιπά, ο άδικος είναι το αντίστοιχο. Mm-hmm. Μην το πάω σε άλλες λέξεις. Τώρα όμως, κύριε Τριανταφυλλίδη, αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνεται μια δίκη. Γίνεται μια δίκη, έτσι δεν είναι? Η δίκη του κυρίου Τσοχατσόπουλου. Ναι. Ο κύριος Τσοχατσόπουλος είναι φταίχτης. Ας το πω έτσι. Δεν τον δικάζω εγώ. Έχει το φυσικό του δικαστή και θα. Μόνος του. Ή υπήρχε ένα σύστημα που έρεπε προς τα εκεί και χρειαζόταν δεν και την. Δεν γνώριζαν τίποτα ούτε και την δικαιολογική, γραφείο, ούτε και τη δικαιολογική του βάση. Εγώ έχω ένα φίλο μου, ο οποίος πριν χρόνια μου έλεγε πρόσεξε τι κάνεις, γιατί ζούμε σε ένα μάτς όπου δεν είναι μόνο πιασμένοι οι παίχτες, δεν είναι μόνο πιασμένος ο διαιτητής, είναι πιασμένοι και οι θεατές. Λοιπόν, όλη η κοινωνία πήγαινε εκεί, αλλά εκεί καταντήσαμε. Ο εξυγχρονισμός που ξεκίνησε με δάφνες κτλ. Κατέληξε στο να διαραγεί η παραγωγική ικανότητα της χώρας. Και στις λίστες Χριστοφοράκου κατέληξε. Ξέρετε ποιο είναι το πιο ανησυχητικό σημείο για μένα? Με σόκαρε. Το είδα σαν το μεγαλύτερο κίνδυνο από την έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ. Εκείνο που γράφει ότι η ανεργία παίρνει διαρθρωτικό χαρακτήρα. Ναι. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Ότι δεν υπάρχει παραγωγική βάση της χώρας. Ότι χρειάζονται πλέον τεράστια ποσά για να αρχίζεις να λύνεις τέτοια ζητήματα. Θέλετε να σας πάω στο τι έγινε στην Αμερική ανάμεσα το 1929 και στο 1941. Που ζήσανε μια τέτοια περίοδο, ότι θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια. Λέω λοιπόν, το παράδειγμα το οποίο ζητάτε, πέραν της χρηστομάθειας, θα πρέπει να το δώσει η κυβέρνηση και ο διοικητικός μηχανισμός της χώρας. Mm-hmm. Σε πολλά επίπεδα, σε επίπεδα δουλειάς, σε επίπεδο δημοκρατίας και σε επίπεδο το πολιτικό προσωπικό, έτσι, το πολιτικό προσωπικό. Και σε επίπεδο δουλειάς, δημοκρατίας, άρα συμμετοχή και τα λοιπά, και σε επίπεδο ελέγχου προς το και δυνατότητας ελέγχου και κριτικής προς αυτό και σε ζήτημα τιμωρίας. Μηδενική ανοχή στη διαφθορά. Τιμωρίας. Και όχι, δεν θα τιμωρήσουμε τον άλλον, τον αντίπαλο. Θα πρέπει να τιμωρήσεις και εσένα. Κύριε Βίτσα, και υπάρχει το τελευταίο, με συγχωρείτε, το οποίο λέγεται τα πάντα θα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Εκεί υπάρχει μια κόκκινη γραμμή. Θα ήθελα να μιλήσω και για άλλα πράγματα, όπως είναι τα χρηματοδοτικά εργαλεία, γιατί το βασικό είναι. Άρα από αυτά έχουμε κάποια έσοδα.
από αυτά που είπα. Χτύπημα της φοροδιαφυγής, τα έχει πει ο Γιάννης. Αυτά όμως είναι ζητήματα, κύριε Βίτσα, θα σας διακόψω για το εξής λόγο. Είναι και αυτό έχει να κάνει και με τα πολιτικά σενάρια. Τομές οι οποίες δεν θα αποδώσουν άμεσα και βραχυπρόθεσμα. Και το ερώτημα είναι το εξής. Το σενάριο που παραπεργάζεται το πολιτικό σύστημα, το οποίο παίζει τα αρέστα του, είναι ότι στη χειρότερη περίπτωση, και αν εκλεγεί κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι τόσο έντονα τα προβλήματα που για ένα μικρό χρονικό διάστημα ότι θα φύγουν πολύ γρήγορα. Ένα εξάμηνο, ένα έτος, και είναι τέτοια η χιονοστιβάδα των προβλημάτων, δεν θα έχουν αποδώσει τα μέσο πρόθεσμα, γιατί η παραγωγική ανασυγκρότηση, μου πείτε ότι σε 6 μήνες μέσα θα αποκτήσουν ήθος, θα αλλάξουν νοοτροπίες, θα αλλάξουν τα πάντα, θα αποδώσει η κρατική μηχανή, θα φέρει έσοδα για να αποδοθεί η κοινωνική δικαιοσύνη, η ανακατανομή κλπ. Γιατί ο φτωχός δεν έχει. Από τον άνεργο τι να πάρει, σου καλάβει παρά το μη έχοντος. Χτύπημα στους άλλους δεν θα αποδώσει άμεσα. Επομένως, το κρίσιμο μεσοδιάστημα, εκεί είναι, αν θέλετε, το μεγάλο στοίχημα. Ναι. Να απαντήσω. Ναι. Να απαντήσω. Τι καλά περνάμε με το μεγαλύτερο κομμάτι της αγροτικής γης ακαλλιέργητης, που θα πρέπει να καλλιεργηθεί. Άρα θα πρέπει να μπει μέσα στο δημόσιο, το δημόσιο, να μειώσει το πετρέλαιο, να μειώσει το ηλεκτρικό, μπορεί να τα κάνει αυτά, να μπει ώστε να υπάρχουν, αν θέλετε, λιπάσματα, καλλιέργειες, σπόροι. Εδώ δίπλα σας στη Χαλκιδική, ξέρετε, υπάρχει μια υπηρεσία η οποία ειδικεύεται στους σπόρους, αλλά δεν βρίσκει κανέναν να την συνδράμει, να την βοηθήσει. Μόνο στην Ικαρία βρήκανε και κάνανε μια επιτυχημένη δουλειά. Αυτό εγώ σκέφτομαι. Αυτό σκέφτομαι. Και πώς θα βρεθούν εκείνα τα εργαλεία που θα βοηθήσουν νέους παραγωγούς, επιστήμονες κτλ. Να καλλιεργήσουν τη γη, το ίδιο σαν για την κτηνοτροφία κτλ. Πώς θα βρεθούν αυτές οι διαδικασίες. Μπορούμε να πιάσουμε μόνο μία κουβέντα για αυτό, ναι, και ναι, να κουβεντιάσουμε ώστε να προχωρήσουμε στην τυποποίηση και στην πιστοποίηση. Και πώς θα βρεθούν νέες διαδικασίες ώστε να καλύπτουμε το διατροφικό πρόβλημα της χώρας μας από τη μια μεριά, και από την άλλη μεριά να κάνουμε και εξαγωγές, ανοίγοντας τα μάτια μας σε νέες αγορές. Ανοίγοντας τα μάτια μας σε νέες αγορές. Ένα πεδίο δόξη λαμπρό, πάνω στο οποίο θα πρέπει να εργαστεί. Αυτό εννοείται επανεκκίνηση. Αυτό είναι ένα κομμάτι, κυβέρνηση, ένα παράδειγμα επανεκκίνηση. Θέλετε να πάμε σε ένα άλλο πράγμα. Εγώ θέλω να λέω και λίγο πιο παράξενα πράγματα. Ξέρετε όμως, προϋποθέτουν πολιτικά δεδομένα για τα οποία δεν ξέρω αν έχουν δοθεί πιστικές απαντήσεις. Δηλαδή, το είπατε και μόνος σας, ότι είναι κυρίως πολιτική απόφαση ακόμα και για την αποτελεσματικότητα του προσωπικού, του πολιτικού προσωπικού που θα διαχειριστεί και αυτές τις ιδέες που περιγράφετε. Δεν ξέρω, γιατί η σειρήνα της εξουσίας είναι και πολυπλόκαμη και αποτελεσματική. Αν υπάρχουν αντιστάσεις, δεν αναφέρομαι στην αριστερά, αναφέρομαι στον κυβερνητικό μηχανισμό με την ευθύνη ΣΥΡΙΖΑ, αν υπάρχουν οι αντιστάσεις αυτές της σειρήνας. Όλες αυτές οι ιδέες μπορεί και να υλοποιηθούν άμεσα ή μεσοπρόθεσμα. Αν υπάρχει πολιτική χαλαρότητα στις αντιστάσεις, φαντάζομαι δεν θα επιτευχθεί τίποτα. Σκεφτείτε να μην γίνει αυτό. Λόγω του φόβου ότι μπορεί να υπάρχει χαλαρότητα, μπορεί να υπάρχει τέτοια, μπορεί να μην είναι άξιοι κτλ. Άρα έχουμε μια συγκεκριμένη σιγουριά, η οποία λέει θα συνεχίσει αυτή η πολιτική της λιτότητας. Αυτό θα είναι. Και τα πρωτογενή πλεονάσματα, όπως αυτά εμφανίζονται, θα γίνονται δια της κοινωνικής καταστροφής ή δια της δημιουργικής λογιστικής. Με αυτόν τον τρόπο. Εγώ από τη θέση μου θα σας πω, μα θα υπάρξουν και αντιστάσεις και το ένα και το άλλο. Εσείς θα με κρίνετε και θα πείτε, λέει αλήθεια, λέει ψέματα, αξίζει να το δοκιμάσουμε κτλ. Εγώ όμως από την άλλη μεριά δεν λέω ότι μόνο θα υπάρχουν. Αλλά μέσα σε αυτό βάζουμε και άμεσα μέτρα που όλο αυτό θα συλλειτουργεί με την κοινωνία και θα ελέγχεται και θα επανελέγχεται. Άρα δεν έχω πρόβλημα αντιστάσεων. Έχω πρόβλημα απόφασης και συμμετοχής και υλοποίησης απόφασης. Συνήθως, και από εκεί βγαίνει και αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας, εγώ εκλογές θέλω να γίνουν αύριο. Αυτό είναι το βασικό. Βλέπω αυτήν την... Μπορώ να τις επιβάλλω. Πώς το λένε. Ωραία. Πάω μέσα στη Βουλή, ζητάω εκλογές, παίρνω κοινοβουλευτικά μέτρα, ψηφίζουν 152, 140, 130. Κλείνει το κεφάλαιο. Δεν βγαίνει έτσι. Δεν βγαίνει έτσι.
μπορώ να σας πω όλα τα σενάρια. Από αυτό το σενάριο μέχρι φεύγει, μέχρι κάνεις και τα λοιπά. Δεν το λύνει το πρόβλημα. Τη Βουλή. Δεν το λύνει αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η κοινωνική κινητοποίηση. Αυτό είναι το βασικό. Δεν θα έλεγα η κινητικότητα, γιατί θα χάσουμε και τις λέξεις στο τέλος. Με αυτό, πάνω σε αυτό εμείς δουλεύουμε. Ούτε λέμε δεν δουλεύουμε, άλλη, δεν κάνουμε. Και άλλη προβοκατόρικη ερώτηση. Ναι. Έχουμε μια σειρά, αφορά και εμάς. Υπόσχεστε 15.000 νέες προσλήψεις. Πώς? Απολυμμένοι από την Έλβο, θα τους επαναπροσλάβουμε. Απολυμμένοι από την ΕΡΤ, θα τους επαναπροσλάβουμε. Απολυμμένοι καθηγητές, θα τους επαναπροσλάβουμε. Απολυμμένοι γιατροί, νοσηλευτές, θα τους επαναπροσλάβουμε. Αφήνουμε στην άκρη τους επίρρικους, γιατί εκεί που είναι, σαν τσαβές, θέμα δικαιοσύνης, αν τα πειθαρχικά αποφασίσουν, υπέπεσε σε σφάλμα, πειθαρχικό, ποινικό, στο σπίτι σου. Αυτό δεν μπορεί να το είναι ασυζητητή. Ναι. Λοιπόν, πώς θα πληρωθούν όλοι αυτοί? Ναι, όποιος με ρωτάει αυτό το πράγμα, κάνουν ερώτηση. Δηλαδή, αυτοί φταίνε για την κρίση, αυτοί φταίνε για το πλεόνασμα. Το γεγονός ότι δουλεύανε οι άνθρωποι, άσχετα αν ήταν δημιουργικό ή μη δημιουργικό, έτσι αυτοί φταίνε. Γιατί αν μου βάζει κάποιος το πρόβλημα πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, πάνε να πει ότι καλώς φύγανε. Mm-hmm. Εγώ δεν συμφωνώ ότι καλώς φύγανε. Εγώ λέω ότι χρειαζόντουσαν άλλα πράγματα. Ποια είναι τα άλλα πράγματα? Πιο ορθολογικός τρόπος. Η δαπάνε, η μείωση των δαπανών μέσα από οργανογράμματα, λειτουργίες, δομές κτλ. Η αξιολόγηση της δουλειάς, ο καθένας να πάει εκεί που μπορεί περισσότερο να προσφέρει και πάει λέγοντας. Ξαναλέω, αφού έχεις ακυρώσει το μνημόνιο, αφού έχεις ακυρώσει αυτή την πολιτική, εγώ δεν προτείνω ένα δρόμο με ροδοπέταλα, αλλά προτείνω ένα δρόμο ο οποίος θα έχει δυσκολίες, αλλά πηγαίνει προς το μέλλον. Και όταν λέω προς το μέλλον, πηγαίνει προς τις κοινωνικές ανάγκες. Υπαρξιακούς κινδύνους μπορεί να έχει, δηλαδή, η κατάργηση του μνημονίου? Γιατί είπατε και μόνος σας ότι χρειάζονται πολλά χρήματα, μεγάλα ποσά, για να σταθεί αυτή η χώρα δουλειά στα πόδια της. Και πολλή δουλειά. Υπάρχει κίνδυνος υπαρξιακός, δηλαδή η κατάργηση του μνημονίου σε διεθνές επίπεδο να επιφέρει το πάγωμα κοινοτικών κονδυλίων? Δεν λέω για δάνεια ή μνημόνια. Αναφέρομαι σε ροή χρημάτων που διασφαλίζονται από την παρουσία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι κατά ανάγκη μόνο στην Ευρωζώνη. Μπορεί να επιφέρει κυρώσεις η κατάργηση του μνημονίου από τους εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι να αλλάξουν οι πολιτικές ισορροπίες και εκεί. Αυτός ο κίνδυνος είναι διαχειρίσιμος? Ναι, λέμε ναι. Λέμε ναι. Και λέμε ναι, μπορεί να σταματήσουν το ΕΣΠΑ, για παράδειγμα. Λέμε ναι, και να σας πω τους λόγους. Καταρχήν, εμείς κάνουμε μια πολύ λογική πρόταση, αυτή είναι η γνώμη μας. Ότι αυτή τη στιγμή τα δημόσια χρέη των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο σύνολό τους, ως Ευρωπαϊκή Ένωση και ως Ευρωζώνη, δεν είναι διαχειρίσιμα, πολύ περισσότερο στο Νότο. Ότι αν δεν ξεφύγεις από την μέγενη των δημοσίων χρεών και αν δεν δεις με διαφορετικό τρόπο όλο αυτό το ζήτημα, δεν μπορεί να πας πουθενά. Δεν θέλουμε να σας τα φάμε, θέλουμε να σας τα πληρώσουμε, αλλά και να μπορούμε. Σε αυτή τη λογική υπάρχουν τρία χαρακτηριστικά ζητήματα. Το πρώτο, ότι υπάρχει προηγούμενο με τη Γερμανία, άρα του 53, που όλες μαζί διαγράψαν το 60% του χρέους της Γερμανίας και βάλανε ρήτρα ανάπτυξης για τα υπόλοιπα, για το υπόλοιπο μέχρι πρόσφατα πλήρωνε, μέχρι το, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι το 90, κάπου εκεί πέρα, ίσως και παραπάνω. Δεύτερο, πρέπει να αξιοποιήσεις τη διαδικασία του λογιστικού έλεγχου του χρέους που σε αφορά, τέρμα τα αστεία, και υπάρχει και διεθνής εμπειρία όσο αφορά αυτά τα πράγματα. Όταν το φέραμε αυτό στη Βουλή μας είπαν όχι, αλλά θα το ξαναφέρουμε πλέον με πλειοψηφία. Τρίτον, πρέπει να δεις το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Δεν μπορεί να μένει μόνο στο Μανώλη Σογλέζος κάθε τόσο να το φωνάζει. Τέταρτο ζήτημα. Αυτό το τελευταίο έχει αποδομηθεί. Παίρνει ίσως και αυτήν την, συγγνώμη για τον αδόκιμο όρο, γραφική διάσταση από την άλλη πλευρά που δίνεται στο πλεόνασμα, ότι κυνηγάμε χήμερες. Ο Σόιμπλε πρέπει να σας πω... Και ακούγεται ωραία, αλλά δεν είναι... Ναι, πρέπει να σας πω ότι στην δική του απάντηση, εδώ στην Ελλάδα και στη Γερμανία, το ζήτημα του κατοχικού δανείου το άφησε ανοιχτό. Ναι. Δηλαδή, είπε ότι εκεί κάτι υπάρχει. Έτσι.
Το ζήτημα τι έκαναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις και τα λοιπά. Mm. Λέω λοιπόν, αυτό είναι ένα ζήτημα. Θα μου πείτε κι εσείς, ωραία μας τα λες, όλο αυτό το σχέδιο είναι λογικό. Η Μέρκελ, και όταν λέω Μέρκελ, δεν εννοούμε ότι είναι μόνο το άτομο, αλλά θα σου πει όχι, θα σου επιτεθεί. Ναι, αυτό είναι θα κάτι σου επιτεθεί. Είναι αναμενόμενο. Και εκεί το ερώτημα είναι αν υπάρχει plan B, γιατί δεν θα υπάρχει σου επιτεθεί, plan B, λέει η κυβερνητική πλευρά. Ούτε αυτοί έχουν plan B. Ναι, καλά, αυτό αποτυπώνεται στην πράξη. Το ερώτημα είναι στην περίπτωση που σου πούν οι δανειστές, αυτά θέλετε να κάνετε. Πάμε, ναι. Πάμε λοιπόν. Τέλος, ρήξη. Δεν υπάρχει ρήξη. Χρηματοδότηση. Ρήξη. 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 Ρήξη τι σημαίνει. Ρήξη. Όλα αυτά τα χρόνια. Τι σημαίνει για τον Έλληνα που μας παρακολουθεί. Όλα αυτά τα χρόνια θα πρέπει να ξέρετε ότι μας συνέβηκαν σαν τα εξής πράγματα. Τα χρήματα που δανειζόμασταν κατά κύριο λόγο ήταν το κοχρεολίσια που πήγανε μετά το 2020 μέχρι το 2030-40, δεν είναι εκεί το θέμα. Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Αυτή τα άδεια, αυτή εδώ τα και μάλιστα κερδίζανε μέσα από αυτή την διαδικασία. Δεν ήταν χρήματα με τα οποία πληρωνόταν ο μισθός. Δεν ήταν χρήματα με τα οποία πληρωνόταν. Δεν μπαίνανε στην εσωτερική οικονομία. Συγγνώμη, να πάω τώρα. Δεν σας ρώτησα για τα δάνεια. Σας ρώτησα για την κανονική ροή χρημάτων που απορρέει από την ευρωπαϊκή ένταξή μας στην οικογένεια αυτή. Όχι για δάνεια. Μιλώ για κοινοτικές χρηματοδοτήσεις και για άλλα προγράμματα που όχι υπήρχαν για τη ροή του ως κύρωση. Θα φτάσω σε αυτό. Ως κύρωση και όχι ως κύρωση. Να σας δώσω και μια είδηση και εμένα μου αρέσει στην ΕΡΤ να έχουν τις πρώτες. Καταρχήν αυτή η κύρωση χρειάζεται και μια πολιτική βούληση και χρειάζεται και μια νομική βάση και συγχρόνως κάθε μονομερής τέτοιου χαρακτήρα ενέργεια σου δίνει τη δυνατότητα της σχετικής αντίδρασης. Η είδηση τώρα με πρόταση του Κώστα του Χρυσόγονου ήδη διαμορφώνεται έχει προχωρήσει αυτή η δουλειά, έχει γίνει αρκετή δουλειά αλλά πια πάει να συγκροτηθεί και μια ομάδα η οποία θα διαμορφώσει τη νομική αντίκρουση μιας τέτοιας επίθεσης. Όμως το ζήτημα είναι πολιτικό. Αλλά το σκέφτεστε ότι μπορεί να υπάρξει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Η κυρία Μέρκελ είπε υπάρχουν και δικαστήρια. Θυμόσαστε πριν από ένα υπάρχουν και δικαστήρια. Η δικιά μας η άποψη είναι ευχαρίστως. Για πάμε να τα δούμε. Γιατί υπάρχουν και δικαστήρια. Υπάρχουν και... Αλλά εγώ δεν μπορώ να αφήσω. Θα λέω εγώ ΣΥΡΙΖΑ. Την κοινωνία να διαλυθεί. Αυτά που συζητάγαμε προηγούμενα για τα παιδιά στα σχολεία να μην μπορούν να πηγαίνουν. Κάθε τόσο η ανεργία να αυξάνεται, βγήκαν τα καινούργια στοιχεία. Και θυμηθείτε πριν τέσσερις, πρέπει να βγει τώρα ο κύριος Βρούτσης, με συγχωρείτε. Ο κύριος Βρούτσης βγήκε πριν μία εβδομάδα και είπε ότι πάμε καλά. Οι προσλήψεις είναι περισσότερες από τις απολύσεις. Σύστημα εργάνε. Έτσι δεν είναι. Ναι. Αυτό δεν είπε. Οκ, κύριε Βρούτσι, μήπως μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί λοιπόν αυξήθηκε κατά 0,6% η ανεργία στην χώρα μέσα στο τρίμηνο για το οποίο συζητάτε. Πώς έγινε αυτό το θαύμα. Είναι λίγο ανεκδοτολογική αυτή η προσέγγιση, δηλαδή. Έτσι, ναι, έχουμε μια. Έτσι, έχουμε, είναι, λοιπόν, έτσι, έχουμε λοιπόν, αγαπητοί μου κύριοι. Έτσι νομίζω. Έχουμε όμως μια κυβέρνηση ανεκδότων ή θα υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία με λάθη και αδυναμίες, εγώ το λέω από την αρχή, δεν θα παίζει με το ποιος θα πει την καλύτερη ατάκα, ούτε ποιος θα έχει την καλύτερη ρητορία, αλλά ποιος θα έχει κάνει την καλύτερη δουλειά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Προφανώς. Και το αποτέλεσμα πρέπει να είναι κοινωνικό. Όμως και το παράδειγμα είναι ο καλύτερος δάσκαλος. Εμείς έχουμε πει ότι εδώ υπάρχει κόκκινη γραμμή. Από το ένα η κόκκινη γραμμή και με βάση και τις αποφάσεις μας και είναι κοινή πεποίθηση σε ολόκληρο το ΣΥΡΙΖΑ είναι η επιβίωση, η προκοπή και η ανεξαρτησία του λαού μας. Ο Τσίπρας είπε μη με αναγκάσουνε. Ναι. Σε αυτή τη διαδικασία και με δίθεν το διεθνή τσαμπουκά του κεφαλαίου και της πολιτικής του εκπροσώπησης να προχωρήσω και εγώ σε μονομερείς διαδικασίες. Όπως? Κοιτάξτε να δείτε, η αναστολή πληρωμών είναι μονομερείς διαδικασία. Η αναστολή πληρωμών δεν σου φέρνει προβλήματα μόνο στην Ελλάδα. Ναι. Όλα είναι εδώ συνδεδεμένα. Ο καθένας να πάρει την ευθύνη του σε αυτά τα πράγματα. Θα χάσει πολλοί κόσμος τα λεφτά. Δεν είναι δηλαδή μόνο η Ελλάδα. Και εδώ υπάρχει και το εξής ζήτημα. Για σκεφτείτε
μια κυβέρνηση κοινωνική σωτηρία. Η πάυση πληρωμών. Η πάυση πληρωμών είναι πάντα μονομερή. Άμα δεν είναι να τη συμφωνήσουμε, ναι. Είναι το πρώτο μα σχέδιο που λέμε, παιδιά, έλατε εδώ. Διαγραφή μεγάλου μέρου του χρέου, moratorium, να μπούμε σε μια διαδικασία ανάπτυξη. Γιατί μα δίνετε 200 δισεκατομμύρια για τα δικά σα, για να σα ξαναπληρώνουμε. Ελάτε να συζητήσουμε. Εμεί έχουμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Αυτό το σχέδιο χρειαζόμαστε 20 δισεκατομμύρια, λέω έναν αριθμό τυχαίο, για να τον βάλουμε. Για να το βάλουμε μπροστά και για να αποδώσει γρήγορα. Και αυτό θα σας δώσει και εσάς τα χρήματα σας πίσω. Ούτε εσείς θα κινήσετε σε σεισμό συνέχεια. Εμείς θα προκόβουμε. Όλοι θα πηγαίνουμε σε μια διαδικασία συνεργασίας και φιλαλληλίας και προκοπής. Αυτό είναι το πρώτο σχέδιο. Το δεύτερο σχέδιο που λέτε τον Πλαμπιέ, κάθισε. Εσύ κάνεις μονομερείς εργασίες και πάει να διαλύσεις και μια κοινωνία. Ωραία, εμένα με ψήφισε ο ελληνικός λαός. Για σκεφτείτε τι τρομερή απήχηση θα έχει αυτό και για όλους τους λαούς του Νότου. Μάλιστα. Αυτά είναι διαδικασίες που πρέπει να τις δεις. Υπάρχουν και πιο δύσκολα προβλήματα πριν σου, τα οποία προσπαθούμε εμείς να σκεφτούμε. Εμείς θέλουμε να το αξιοποιήσουμε το ΕΣΠΑ. Και να το αξιοποιήσουμε λειτουργικά. Mm-hmm. Πρέπει να ιεραρχήσουμε και τα πράγματα. Πριν λίγο καιρό ο κύριος Χατζηδάκης έδωσε 10% προκαταβολή, 400 τόσα εκατομμύρια, για να λέμε και πώς γίνονται τα πράγματα, σε εταιρείες που υπό άλλες συνθήκες θα έπρεπε να ελεγχθούν κιόλας, γιατί δεν έχουν προχωρήσει μια σειρά έργα, με βάση και τις συμβάσεις παραχώρησης. Εμείς έχουμε πει θα ξαναελέγξουμε τις συμβάσεις παραχώρησης. Επανέλεγχος. Βεβαίως. Και ορισμένες από μηδενική βάση. Ορισμένες, λέω εγώ. Και ενδεχομένως να υπάρχουν και ζητήματα που αφορούν τη δικαιοσύνη, δηλαδή. Ο έλεγχος τα αφήνει όλα ανοιχτά. Σήμερα δεν σας έκανε εντύπωση, είναι εξαιρετικό. Είναι δείγμα, αποτυπώνει το πώς συνεχίζει και λειτουργεί ακόμα η συνεννόηση μεταξύ πολιτικής εξουσίας και τύπου. Σήμερα μηνύει ο κύριος Μηταράκης μια εφημερίδα για ένα δημοσίευμα άσχετο, τον παρουσιάζει κάπως υποτιμητικά. Στο περιεχόμενο της μήνυσης λέει, ηρίστο εν παρόδο, έχω και εξωδίκως διαμαρτυρηθεί γιατί η ιδιοκτησία της εφημερίδας με πίεζε επί Μακρόν για να υπογράψω κάποιες συμβάσεις και κάποιες... Είναι σήμερα γίνεται αυτό. Το τρίγωνο της αμαρτίας. Το τρίγωνο της αμαρτίας. Πολιτική διαφθορά, μηδιοκρατία, τραπεζοκρατία. Είστε ο ανάδοχος του εμπάργου στην Δέλτα Τάφ μαζί με τον Αλέξανδρο. Είστε οι ανάδοχοι. Αλλά αυτό το τρίγωνο στο ένα του σκέλος... Είναι μηδιοκρατία. Το υποστηρίζετε δια της αυτοπρόσωπης παρουσίας. Όχι, μην το λέτε το αυτό. Το λέγαμε και νωρίτερα. Μην το λέτε αυτό. Ο φόβος ως ένα βαθμό νομιμοποιείται και από την επίφαση δημοκρατικού διαλόγου που φιλοξενείται στα ιδιωτικά μέσα ενημέρωση. Να σας πω. Το λέω και συντεχνιακά αυτοκριτικά. Ναι, να σας πω λοιπόν δύο πράγματα. Το ένα να κάνουμε λίγο πιο λιανά, γιατί το νιώθω και σαν ανάγκη. Αυτό που και στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή είπαμε. Δεν συμμετέχουμε, δεν αναγνωρίζουμε. Δεν αναγνωρίζουμε σημαίνει ότι δεν θέλουμε να μας καλύπτουν. Δεν τους καλούμε να μας καλύπτουν. Δεν τους ζητάμε εμάς. Μας είναι αδιάφοροι. Μεταδίδουν. Δεν μεταδίδουν παίρνοντας από δορυφόρους και τα λοιπά. Εμείς δεν τους καλούμε. Θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα κυβερνητικό μόρφωμα. Ιδουτού. Και όσο... Δεν θέλω να αποδείτε... Δεν θέλω να βλέπει κανένας, απλά για τα πράγματα είναι άθλια. Τα πράγματα είναι άθλια σε αυτή την κατεύθυνση. Μήτρα σκανδάλι. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Υπάρχει πάντοτε η προσπάθεια που κάνει κάθε πολιτική δύναμη να επικοινωνεί. Έτσι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ιδιωτικά κανάλια και υπάρχει και η δημόσια τηλεόραση, δηλαδή η ΕΡΤ. Αυτό εγώ θεωρώ ακόμα δημόσια κοινωνική τηλεόραση, η ΕΡΑ κτλ. Οι οποίοι οργανώνουν στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου και εμείς θέλουμε εκεί, γνωρίζοντας και αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες, γνωρίζοντας και αναγνωρίζοντας ότι πολλές φορές είσαι μόνος μόνη σου με 4-5, γνωρίζοντας και αναγνωρίζοντας ότι θα φτάσουμε σε πράγματα σαν χτες το βράδυ, όπου δημοσιογράφος, γνωστός δημοσιογράφος, αναλυτής, είπε την προσωπική του άποψη του τι έπρεπε να, τι μπορεί να γίνει και πώς μπορεί να αμυνθεί
το σύστημα. Δηλαδή, αφού εσείς, ρε παιδί μου, οι αριστεροί προσπαθείτε να ενωθείτε, ας ενωθούν και οι δεξιοί και τρεις αντακόκαλα ανθρώπων, οι οποίοι ήταν συντηρητικών αντιλήψεων. Ακόμα χειρότερο. Συντηρητικών αντιλήψεων και πήγαν φυλακή. Και πήγαν φυλακή κατά τη διάρκεια της 7 ετίες. Ανθρώπων οι οποίοι ήταν συντηρητικών αντιλήψεων και βγήκανε στο βουνό. Και όμως εμείς τα γνωρίζουμε όλα αυτά. Δίνουμε εκεί τη μάχη. Ως ένα όριο. Ως ένα όριο. Γιατί ξέρουμε και ποια είναι η δύναμη των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Όταν λέω για τα ιδιωτικά εννοώ, έτσι μην παρεξηγηθώ. Και στο βαθμό που γίνεται υπέρβαση των εσκαμμένων, παίρνουμε μέτρα. Ξέρετε ότι υπάρχουν εκπομπές. Το αφήνεται ανοιχτό δηλαδή το εμπάργκο να διευρυνθεί και να καλύψει πλέον και τα ιδιωτικά κανάλια. Δεν θέλω αν να αυτή τίποτα. Ιστορία, μισό λεπτό, αν αυτή η ιστορία των δύο άκρων και της εξομοίωσης αυτής της απίθανης και εξωπραγματικής θεωρίας ποδηγετεί κάθε πολιτική συζήτηση ή σμπρώχνει τα πράγματα προς αυτό το συμπέρασμα. Εγώ μένα μου άρεσε μια ιδέα που είχε πέσει πάλι εδώ στη Θεσσαλονίκη από τον σύντροφό μου τον Τσαουσίδη, ο οποίος έλεγε ότι εδώ στη Θεσσαλονίκη πρέπει να φτιάξουμε ένα κίνημα ενημέρωσης 27%. Δηλαδή τι εννοείς με αυτό, είμαστε 27%. Θυμόσαστε τι γινόταν στην αρχή, που πήγαινε σε μια εκπομπή, μίλαγε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, μετά η πρώτη του συνιστόσα, μετά η δεύτερη συνιστόσα και κάπου μετά τις 12 η ώρα το βράδυ ερχόταν και ο άλλος και κλείσει την τηλεόραση και έχουμε και αυτό τη συνήθεια πολύ βραδινές πολιτικές εκπομπές. Που δίνει και τον τρόπο που μερικές φορές που τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κατανοούν τη ζωή του ανθρώπου. Πώς γίνεται. Δηλαδή, ο άλλος, όταν έχει εργασία, πια, όταν έχει εργασία, γιατί εδώ μιλάμε για 2 εκατομμύρια ανεργούς. Ζαλισμένος, μισοκοιμισμένος, και τα λοιπά, θα κάτσει και στο τέλος κρατάνε μια εκπομπές, στις οποίες τις βλέπει Νανούρια. Το γενικό πολιτικό προσωπικό μεταξύ του. Mm-hmm. Μεταξύ του, mm-hmm. Δηλαδή αυτοί που είναι και γίνεται μια αυτό περνάει, αυτό περνάει ως είδηση, αυτό το παίρνουν οι εφημερίδες και το κάνουν είδηση και η πραγματικότητα ξεχνιέται. Εμένα μου αρέσει αυτό που λένε 27 ακόμα τόσο ανεργία, έτσι, μάλιστα για τον έναν ανεργό η ανεργία είναι 100%, έτσι. Δεν είναι 27. Αυτά είναι τα ζητήματα και σας λέω, υπάρχουν δύσκολα προβλήματα. Και όλοι μαζί πρέπει να παλέψουμε να τα λύσουμε. Και όλοι μαζί να τα σκεφτούμε και εμείς έχουμε μεγαλύτερη ευθύνη. Δηλαδή, τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα είπατε με διάφορους τρόπους. Εγώ προσπάθησα να πω 3-4. Δεν θα κλείσω. Το ζήτημα πώς χρησιμοποιώντας τα χρηματοδοτικά εργαλεία διαμορφώνεις καταστάσεις ρευστότητας. Mm-hmm. Οικονομία που λειτουργεί άνευ ρευστότητας δεν υπάρχει. Τρίτο, πώς βοηθάς την εσωτερική ζήτηση, πώς κάνεις. Ανοίγεσαι στην παγκοσμιότητα. Χριστό, ειδήσεις. Λοιπόν, κρατήσαμε τη μείωση του ηλεκτρικού και την μείωση του πετρελαίου. Αυτά καταλάβαμε ότι το πιάσαμε το υπονοούμενο ότι αύριο στην ομιλία ο Αλέξης Τσίπρας θα έχει συγκεκριμένες αναφορές, συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία θα είναι μέτρα άμεσης, όχι ανακούφισης, για να μην θεωρηθεί ότι είναι διασπορά καταναλωτικών μέτρων κλπ. Συγκεκριμένα μέτρα ανάταξης αυτής της κατάστασης. Με τις δημοσκοπήσεις, τι γίνεται. Υπήρξε ανησυχία για την πιστότητά τους. Διάβασα σήμερα ότι αμφισβητείτε. Εγώ έχω μια μόνιμη και όταν ήμασταν στο 4-5% λόγω και η μη επαγγελματική διαστροφή. Δηλαδή ότι τις χρησιμοποιούσα για ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου όταν δούλευα στη διαφήμιση τις δημοσκοπήσεις, όχι όμως για πολιτικούς αλλά για εμπορικούς λόγους. Να λέω ότι οι εταιρείες δημοσκοπήσεων προσπαθούν να κάνουν καλά τη δουλειά τους και εγώ πρέπει να βλέπω την τάση. Η τάση μου δείχνει δρόμους ή τι πρέπει να βελτιώσω, δεν μου αλλάζει πολιτική. Mm-hmm. Ακόμα και σε επίπεδο εμπορικό, που εκεί τα πράγματα είναι και διαφορετικά. Έτσι. Είναι πιο. Εκεί μιλάς πια. Πιο σκληρά. Πιο σκληρά σε αυτό το επίπεδο. Εγώ θέλω να σας πω ότι από το χθεσινό βαρόμετρο
κρατώ της public issue και επειδή έχω πραγματικά πολύ μεγάλο σεβασμό στον κύριο Μαυρή και στην επιστημονική του δηλαδή κατάρτιση και δυνατότητα, κρατώ εκείνο το στοιχείο που λέει ότι αν γίνονταν αύριο εκλογές την παράσταση νίκης, όπου η Νέα Δημοκρατία έχει μια καθοδική πορεία τρομερού χαρακτήρα και ο ΣΥΡΙΖΑ προς τα πάνω άλλα προηγείται, και συγχρόνως στην επιλογή ψήφου, ποιο τι θα ψηφίσετε, το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό δείχνει τάση. Είναι πρωτότυπο έβριμα. Δεν το συναντάς πολύ συχνά στις δημοσκοπήσεις. Πάντα η παράσταση νίκης συμβαδίζει κοντά στις εκλογές. Κοντά στις εκλογές. Άρα δεν είμαστε κοντά. Να το ξέρετε αυτό. Κοντά στις εκλογές. Και αυτό γίνεται γιατί αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάποιος λέει χ, κάποιος λέει ψ, υπάρχει μια πιο μεγάλη ελευθερία προσαρμογής. Έχουμε το πρόβλημα ότι πολλοί κόσμος δεν απαντά. Να. Δεν το ακούω. 23% περίπου. Το έχουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων. Άρα αν έκανες αναγωγή, αλλά στην επιστημή απάντηση δεν είναι. Και τέλος, όταν υπάρχουν οριακές καταστάσεις, ιδιαίτερα καταστάσεις κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής κρίσης, η τελική απόφαση είναι επί συγκεκριμένων βασικών δίπολων γραμμών. Εγώ δεν είμαι υπέρ του διπολισμού, αλλά λέω η συμπίκνωση ενός πολλών διαφορετικών πολιτικών δυνάμεων σε μια ενιαία πολιτική πλατφόρμα που δεν την πιστεύουν οι ίδιες πολιτικές δυνάμεις. Δηλαδή δεν λέει ο άλλος ότι εγώ λέω αυτό, αλλά στο δικό μου, σαν πολίτη, λέω, άρα τώρα ή Νέα Δημοκρατία ή... Όταν πολλωθούν. Πάντως θα περίμενε κάποιος, κύριε Βίτσα, συγγνώμη Αλέξανδρε, θα το πω λίγο αγοραία και απλοϊκά, με όλα αυτά που συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία, θα περίμενε ότι ο βασικός κορμός της αντιμνημονιακής πολιτικής που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να προηγείται όχι με βραχία κεφαλή, με τεράστια κεφαλή στις δημοσκοπήσεις, ό,τι είδους εργαλείο κι αν είναι. Εγώ νομίζω ότι προηγείται με πολύ μεγάλη διαφορά στην πραγματικότητα. Έχω λόγο, τους λόγους μου που το λέω. Άρα είχα δίκιο ότι αμφισβητείτε. Όχι, δεν αμφισβητώ τίποτα. Δεν αμφισβητώ, γιατί αμφισβητώ σημαίνει ότι παίρνω μια δημοσκόπηση και λέω α, εδώ κάτι. Δεν είναι έτσι. Πιστεύω ότι είναι πολύ πιο μπροστά, δηλαδή. Θεωρώ ότι αυτό συμβαίνει, αλλά εδώ δεν έχουμε άλογα κούρσας. Δεν μπαίνουμε σαν πρακτορείο πάπτερα, ξέρετε, έχουν βάλει και σκυλάκια και τέτοια, όπου ποιο βγαίνει πρώτος, ποιο βγαίνει δεύτερος, βάζουμε στοίχημα. Εδώ συζητάμε για τη ζωή μας. Αυτό είναι, και τη ζωή της κοινωνίας. Η δημοσκόπηση θα με κάνει να πάρω την απόφαση σε σχέση με την κοινωνία. Η δημοσκόπηση θα κάνει το ΣΥΡΙΖΑ να πάρει μια απόφαση επί της πολιτικής. Εγώ, ξέρετε, προσέξτε πώς το είπα. Λέω θα με κάνει όμως. Δηλαδή τι εννοώ. Εννοώ ότι παίρνω υπόψη μου τη δημοσκόπηση, ιδιαίτερα τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά. Πρέπει να δω που η δική μου δουλειά έχει, ποιος δεν έχω πείσει, ή πώς αυτοί μένουν με αμφιβολία. Με μία έννοια, εγώ θα ήθελα, ο ΣΥΡΙΖΑ εννοώ θα ήθελε, την λογική ψηφίζω ΣΥΡΙΖΑ, όχι γιατί δεν έχω να κάνω τίποτα, δεν έχω τίποτα καλύτερο, γιατί οι άλλοι είναι, με συγχωρείτε, αυτό που είναι, να μην πω καμιά λέξη, αλλά γιατί αυτό το σχέδιο θέλω να πάει μπροστά. Και βάζω αυτή τη διαδικασία, αν θέλετε, μπροστά. Οι επιτροπές που συζητήσαμε στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή Ανατροπής θέλουν να κάνουν αυτό το ρόλο, αλλά να σας θυμίσω ότι σε αυτή την Κεντρική Επιτροπή είπαμε καταλήτης όλης αυτής της διαδικασίας είναι να βάλει το λιθαράκι του, μικρό και μεγάλο, αυτός ο κόσμος που μας εμπιστεύτηκε και μας εμπιστεύεται. Εγώ θα προσθέσω ότι καταλήτης αυτής της διαδικασίας είναι να κινητοποιηθεί, μαζεύοντας κουράγιο και δίνοντάς μας κουράγιο, μαζεύοντας κουράγιο γιατί είναι πιο δύσκολο για αυτούς τους ανθρώπους, η νέα γενιά να μην φύγει πρώτον.
Να μην φύγει. Εκεί δεν έχει πρόβλημα ο ΣΥΡΙΖΑ. Στις μεγάλες ηλικίες είναι το πρόβλημα. Τι μέχρι, να τα το 55, κάνω. Μέχρι τα 55 ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν πρώτη να δύναμη κάνω. Και το 12. Εγώ θέλω να είναι... Άνω το 55 είναι το πρόβλημα. Υπάρχει το χειρότερο πράγμα που γίνεται στη χώρα, που έχει και μελλοντικά δηλαδή χαρακτηριστικά. Η εκροή νέων μυαλών. Ποια είναι η διαφορά μας σε σχέση με την δεκαετία του 50. Κάτι άλλο, για να μην φύγουμε από αυτό. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Και δεν συμφωνώ με τις μετρήσεις που είναι τσίμα-τσίμα. Εγώ συμφωνώ ότι όντως είναι μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε πολλούς κυβερνώντες που θα κάνουν εκλογές για να τις χάσουν. Μάλιστα. Γιατί δηλαδή αυτός ο σχεδιασμός που έχει και που λέει και ο Βενιζέλος και ο κύριος Σαμαράς ότι θα πάμε το Μάιο ή τον Οκτώβριο. Λοιπόν, γιατί να τις κάνει τώρα, κάνει εκλογές για να τις χάσει. Και ο Καραμαλής έκανε το 2009. Δείτε να δείτε έτσι ένα χαρακτηριστικό, θέλω να πω, το νονό νούμερο 3, νομίζω ο νονός νούμερο 3 ήτανε, ή με τον Αλ Πατσίνο ή την Αβάνα με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, και οι δύο οι ταινίες έχουν την ίδια σκηνή. που βγαίνει και λέει ο άλλος εδώ, μια χαρά, ευτυχισμένο το νέο έτος, και μετά από δύο λεπτά λέει για χαρά, με συγχωρείτε, φεύγω. Κανένας δεν θέλει να κάνει εκλογές για να τις χάσει. Πέφτει το καθεστώς στην Κούβα. Ναι, κανένας δεν θέλει να κάνει. Αλλά δεν είναι πάντα στο δικό του χέρι. Τα λέει σε ποιο χέρι. Είναι πρώτα και κύρια. Στο δικό σας χέρι δεν είναι. Γιατί μας το περιγράψετε. Είναι πρώτα και θα κύρια. Θα πάω στη Βουλή, θα πάω εκεί, να θα πάρει 152 και ας. Πολλά στοιχεία. Το ένα στοιχείο είναι αυτό που είπα προηγούμενα, η ίδια κινητοποίηση του λαού και η ίδια η οργή του λαού που θα εκδηλώνεται στον δρόμο. Θα κάνει μία πενθήμερη, δεύτερη πενθήμερη, τρίτη πενθήμερη. Δεν είναι μόνο η πενθήμερη. Θα πάει σπίτι του. Δεν είναι η πενθήμερη. Αλλά... και μην κάνουμε μια τέτοια αφήγηση. Γιατί είναι. Ένα λοιπόν είναι αυτό. Δεύτερο. Το θέμα είναι ότι κάνω εκλογές για να τις κερδίσω ή να τις χάσω ή φτάνω σε μια κατάσταση την οποία δεν μπορώ να διαχειριστώ. Είχαμε πρόσφατα μια κυβέρνηση πριν λίγα χρόνια η οποία τον Ιούνιο μπήκε θέμα από το ΠΑΣΟΚ τότε ψήφο εμπιστοσύνης, δηλαδή μομφής και την έκανε και την κέρδισε, εντάξει, και μετά από τρεις μήνες έκανε εκλογές γιατί θεώρησε ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί την κατάσταση. Προηγήθηκαν ευρωεκλογές που ιτήθηκε αλλά και πάλι παρέμεινε. Δεν ήταν καμιά φοβερή ήττα. Το Σεπτέμβριο. Και το τρίτο, ότι όλα τα πράγματα τώρα πλέον είναι, πρέπει να ξέρετε, και διεθνοποιημένα και μας έχουν κάνει πιόνι μιας διεθνοποίησης. Και υπάρχει μια κατάσταση και άλλων σεναρίων που κάνουν στο εξωτερικό. Γιατί ο διεθνής παράγων να θέλει εκλογές. Ο διεθνής παράγων μπορεί να θέλει, ας περιμένουμε λίγο μέχρι το τέλος του μήνα. Ο διεθνής παράγων μπορεί να θέλει ένα πιο καθαρό τοπίο ώστε να μπορέσει να εφαρμόσει 2-3 σενάρια και όχι 50 που έχει αυτή τη στιγμή μπροστά του σε σχέση με το... Χρήστο, θέλω να θέσουμε το θέμα με τις συμμαχίες. Γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο τέθηκε με 15 ερωτήσεις στον κύριο Καμένο και είναι ένα ζήτημα, και με αυτό θα κλείσουμε, ένας προβληματισμός στο βαθμό που όντως αναδεικνύει το ΣΥΡΙΖΑ πρώτη δυνάμη, δεν έχει όμως αυτοδυναμία και χρειάζεται να συνεργαστεί. Το ΚΚΕ είναι ξεκάθαρο, περίπου κάνει μονομέτωπο στον ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι φαίνονται τα πράγματα. Εκεί έχει εστιάσει, έχει τους λόγους του να αμφισβητεί την συγκεκριμένη πολιτική πρόταση. Από την άλλη, ενδεχομένως, οι ανεξάρτητοι Έλληνες μιλούν για τη μεγάλη ιδεολογική και πολιτική διαφορά, όπως το επισημαίνετε κι εσείς. Ποιοι μπορεί να είναι οι αξιόπιστοι ενδυνάμοι εταίροι? Μάλιστα. Καταρχήν έχει το χαρακτήρα του σεναρίου, έτσι ότι πάμε για εκλογές, ναι, μακάρι, ναι. Ή να δουλέψουμε γι' αυτό, εμείς γι' αυτό δουλεύουμε, ότι γίνονται εκλογές και δεν είναι δυνατόν να σχηματιστεί κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Άρα αυτό είναι μετά, ωραία, εγώ απαντάω εύκολα ότι οι εκλογές έχουν δύναμη και η ψήφος δυναμική, αυτό είναι το ένα θέμα. Εμάς τι μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, μας ενδιαφέρει να διαμορφωθεί μια ευρύτερη κοινωνική συμμαχία ανατροπής. Και σε αυτή τη διαδικασία την κοινωνική θα έλεγα ότι το ότι παραμένουν ορισμένοι και οι σχηματισμοί μετά από 3,5 χρόνια μνημονίου, έστω και μειούμενοι στο 4-5-6% είναι και λίγο περίεργο. Σκεφτείτε πόσο βαθιά είχε πάει όλη αυτή η διαδικασία. Στο ΠΑΣΟΚ αναφέρεστε. Ναι. Ναι. Περιμένατε να έχει διαλυθεί? Όχι, δεν περίμενα εγώ. Απλά λέω ότι όπου παρέμβηκε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οι μεγάλες δυνάμεις που κυβερνούσαν στη χώρα δεν υπάρχουν τώρα.
γειτονική κύμα στην Τουρκία. Mm-hmm. Ναι. Λέω ένα παράδειγμα, Ουγγαρία. Άλλαξαν τον πολιτικό χάρτη. Άλλαξε ο πολιτικό χάρτη. Και στην Ελλάδα άλλαξε ο πολιτικό χάρτη με πιο βραδείς ρυθμούς, γιατί υπάρχει εξωτερικό παράγοντα που παρεμβαίνει και το εσωτερικό κεφάλαιο που παρεμβαίνει. Και στηρίζει. Λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή, αν υπάρχει μια κοινωνική, μια αντιστοίχηση τη πολιτική επιρροή του ΣΥΡΙΖΑ με την κοινωνική διάθεση της ανατροπής, αυτή δεν εκφράζεται μόνο σε επίπεδο πολιτικών δυνάμεων, αλλά εκφράζεται και σε επίπεδο ομαδοποιήσεων σε διάφορα επιμέρους κινήματα, τα οποία έχουν και ομάδες και πρόσωπα. Mm-hmm. Πολύ ενδιαφέρον θέμα, στο πάνω στο οποίο εμείς θα πρέπει να δουλέψουμε αρκετά. Και δουλεύουν. Βάζετε τις συνιστώσεις από την πίσω πόρτα? Όχι, καμία συνιστώση από την πίσω πόρτα. Δεν μιλάω για συνιστώσεις. Εγώ μιλάω για συνδικαλιστές, πνευματικούς ανθρώπους. Στο τέλος της συζήτησης, είναι μια άλλη συζήτηση. Μιλάω για συνδικαλιστές, πνευματικούς ανθρώπους των γραμμάτων του πολιτισμού, του αθλητισμού. Ανθρώπους δηλαδή, οι οποίοι είτε σε συλλογικότητες είτε σε ομάδες δίνουν τις δικές τους μάχες, πρωτοπορούν. Μερικές φορές μας ανοίγουν δρόμους για την υπόλοιπα επικοινωνία και εγώ θα ήθελα να ανοίγουν ακόμα μεγαλύτερους, ιδιαίτερα ο κόσμος του πνεύματος και του πολιτισμού και του αθλητισμού. Άρα, ένα ζήτημα μας αφορά είναι αυτό. Δεύτερο ζήτημα. Επειδή εμείς δεν κρατάμε ούτε κανένα αριστερό μέτρο, ούτε κάνουμε τους εισαγγελίες, σε σένα θα επιτρέψω κύριε Τριανταφυλλίδη να αλλάξεις. Στον άλλον δεν θα επιτρέψω να αλλάξει, ας πούμε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν και πολιτικοί οι οποίοι σε όλη αυτή την πορεία, να ξεκαθαρίσω ορισμένα πράγματα, δεν μιλάω για πολιτικούς οι οποίοι έχουν υπογράψει μνημόνια, το ένα, το άλλο κτλ. Είτε έχουν κρατήσει μια στάση αποστασιοποίησης, μερικοί πήγαν και στο σπίτι τους. Και οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν, όχι να κάνουν πολιτική καριέρα. Mm-hmm. Να τα ξεχάσουμε. Να τα ξεχάσουμε όλοι μας. Γιατί ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα πράγμα που εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ βασικό στο πολιτικό σύστημα που εμείς θέλουμε να αναδείξουμε είναι οι θητείες στα εκλεγμένα, μάλιστα και στα κομματικά και στα πολιτικά, ώστε να μην έχουμε γενιές, οικογένειες 40 χρόνια τον βγάζουν τον άλλον από... Τέλος πάντων, να μην γίνω και μακάβριος είτε από το Βουλή, είτε από το Δήμο, είτε από το Συνδικάτο, είτε από... οτιδήποτε, μπήκε ο άλλος, τον ξεχάσαμε, θα τον βρει μια επόμενη γενιά ή θα τον φτιάξουμε, πώς θα τους λένε αυτούς, σε 3D printer, να τον διακτηνήσουμε προς το μέλλον. Δεν θέλουμε τέτοια πράγματα. Τρίτο, εμείς είχαμε ένα σύνθημα στο συνέδριο, το οποίο το εννοούσαμε. Λέγαμε ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ, αυτοδύναμος λαός. Και λέει ο Αλέξης Τσίπρας και συμφωνήσαμε και χειροκροτήσαμε όλοι. Αυτό λοιπόν το συνθηματάκι, όπως και να το διαβάσει κανένας, το ίδιο πράγμα λέει. Τι λέμε όμως? Ότι αν δεν γίνεται, ρε παιδιά, δεν θέλει το κουκουέ. Η ηγεσία του. Δεν θέλει. Εμείς τους λέμε. Ναι, το ζόρι παντριά δεν γίνεται. Τώρα τι να κάνουμε, ας πούμε. Ναι, ναι. Τι να κάνουμε. Επέλεξαν μια άποψη. Αν κοιτάξουν την ιστορία τους, μπορεί να δουν ότι υπήρχαν και άλλες απόψεις παλιότερα στο κουκουέ. Υπήρχε το σύμφωνο Σοφούλης Κλάβενα για να προλάβουν το φασισμό, υπήρχε το ΕΑΜ, υπήρχαν τα μέτρα ειρήνευσης που πρότειναν τότε κτλ. Υπήρχε η ΕΔΑ, υπήρχε ο αντιδικτατορικός αγώνας που δεν έμπαινε προϋπόθεση να πάμε στο σοσιαλισμό. Υπήρχαν οι συνεργασίες ακόμα και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης με αντίπαλες δυνάμεις όπως ήταν το ΠΑΣΟΚ κτλ. Τι δική της απόφαση αυτή τη ηγεσία να πάρει τέτοιες αποφάσεις? Θα τις κρίνει ο κόσμος και εμάς μας κρίνει. Έτσι. Και εμάς μας κρίνει. Ξέρετε, βγαίνουν και λένε, με συγχωρείτε να το πω και τώρα που λένε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διαχειριστική λογική. Εμείς έχουμε, τι έχουν διαχειριστική ηγεσία? Διαχειριστική λογική εντός του συστήματος. Ξεκάθαρα πράγματα. Κάποτε τα χαϊδέματα, τα πολλά, δεν πρέπει να τελειώνουν. Αλλά λέω, εγώ όμως λέω ότι εδώ έχουμε ένα αγωνιστή κόσμο με ιστορία και τα λοιπά, αξίζει. Και εγώ πιστεύω ότι θα το κάνουν. Άλλες δυνάμεις της αριστεράς. Αριστεροί σοσιαλιστές. Και εμείς σας λέω, αυτοδύναμοι να είμαστε. Το είπε και ο Τσίπρας. 160, 170. Δεν έχουμε δικαίωμα να μην αξιοποιήσουμε τις πιο δημιουργικές δυνάμεις αυτού του λαού. Δεν έχουμε δικαίωμα να μην το κάνουμε αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Λοιπόν,
Πριν ολοκληρώσουμε, είχαμε στην διάρκεια αυτής της εβδομάδας με τις αλλεπάλληλες επισκέψεις και τις ομιλίες στους εργαζόμενους χθες το απόγευμα του Φώτη Κουβέλη από τη Δημοκρατική Αριστερά. Το Σάββατο ως διαδηλωτής ήταν εδώ και συνομίλησε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Πάνος Καμένος προχθές. Σήμερα μας επισκέφθηκε το κόμμα που έχει επικεφαλής προσωρινό πρόεδρο τον κύριο Χρήστο Ζώη, η Νέα Μέρα, με δύο βουλευτές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Τους ευχαριστούμε πολύ γιατί η παρουσία της κάθε δύναμης, ανεξάρτητα από την εκλογική της καταγραφή, σηματοδοτεί τη συμπαράσταση στον αγώνα των εργαζομένων της ΕΡΤ, όπου και αν αυτοί βρίσκονται, σε όλη τη χώρα. Μας έκανε κάποιες δηλώσεις, να τις ακούσουμε και να σας αποχαιρετήσουμε. Τι σηματοδοτεί η παρουσία σας εδώ στους χώρους ΕΡΤ3? Είμαι εδώ για να κάνω το αυτονόητο. Να εκφράσω την αυτονόητη ανάγκη των Ελλήνων να υπάρχει μια δημόσια τηλεόραση η οποία θα εκφράζει τους πόθους, τις ανάγκες, την ελεύθερη σκέψη του ελληνισμού, γιατί η δημόσια τηλεόραση και ειδικότερα, μου επιτρέψετε να πω, η ΕΡΤ3 ήταν ένα κανάλι, είναι ένα κανάλι το οποίο εκπέμπει και πέρα από τα σύνορα τα εθνικά, με φίλους, φανατικούς σε όλο τον κόσμο και στις πέντε Ηπείρους όπου υπάρχει ελληνισμός. Ειδικότερα όμως σε σχέση με τις εξελίξεις στη δημόσια τηλεόραση, θα ήθελα με τη σημερινή μου παρουσία να υπογραμμίσω ότι δεν μπορεί να γίνει ανεκτή η διαδικασία και η διαχείριση μιας υπόθεσης η οποία αποτελεί πραγματικά κόλαφο για τη δημοκρατία μας. Είναι συνώνυμη με αυτό που εμείς χαρακτηρίζουμε φαινόμενο δημοκρατίας σε ύφεση και θα έλεγα παράλληλα και ένα σκάνδαλο το οποίο δυστυχώς χωνεύεται μαζί με δεκάδες άλλα σκανδάλων ως συνέπεια μιας κρίσης η οποία έχει φέρει μνημόνια, η οποία παράγει συνέπειες, η οποία τσαλακώνει συνειδήσεις, υποδουλώνει συνειδήσεις, καθυποτάσει ανθρώπους, διδάσκει αναξιοπρέπεια και πέρα και πάνω απ' όλα κόβει κάθε δεσμό με την ελπίδα ότι αυτός ο τόπος μπορεί να έχει προοπτική ελευθερία. Εγώ θέλω με την ευκαιρία που μου δίνεται να απευθυνθώ στον κόσμο που ξέρω ότι παραμένει φανατικά πιστός φίλος της δημόσιας τηλεόρασης όπως θα έπρεπε να είναι, με ελεύθερη και ίση πρόσβαση όλων. Να εκφράσω μια ευχή. Πρώτα απ' όλα να συνεχίσετε να λειτουργείτε ως έπαλξη δημοκρατίας. Δεύτερον, να μην αγνοήσετε και να μην ξεχάσετε ποτέ ότι αυτή η συμπαράσταση που εκφράστηκε τόσο αυθόρμητα και τόσο καθολικά από τον ελληνικό λαό, στην πραγματικότητα ήταν μια στιγμή, εντός εισαγωγικών στιγμή, ελπίδας για όλους μας και αναθάρισης. Ότι μπορούμε να ελπίζουμε ότι ο Έλληνας, όσο και αν χτυπιέται, όσο και αν προσβάλλεται, όσο και αν είναι μόνος και αντιμέτωπος με τα καθημερινά του και οικογενειακά του προβλήματα, έρχεται στιγμή που αντιδράξει, σηκώνεται και αγωνίζεται για κάτι κοινό. Έτυχε αυτό το κοινό που τον ένωσε στους προηγούμενους μήνες να είναι η δημόσια τηλεόραση. Ήταν μια προσβολή στα δημοκρατικά του, πιστεύω. Θα ήθελα λοιπόν να εκφράσω την ευχή αυτό να μην το ξεχάσετε, όποια και αν είναι η εξέλιξη. Εγώ εύχομαι να είναι η καλύτερη δυνατή, να αποκατασταθεί η ομαλό της, τα πράγματα να επιστρέψουν εκεί που έπρεπε να είναι και να πάρουν το δρόμο τους από εκεί που έπρεπε να έχουν κάνει προσωρινή στάση και να συνεχίσετε έχοντας πάντοτε κατά νου ότι στη δημοκρατία όλοι κρινόμαστε, αλλά κρινόμαστε κάθε μέρα. Εύχομαι καλή δύναμη. Θα ήθελα να ρωτήσω η στάση του κόμματος της Νέας Μέρας απέναντι στη Δουτού, σε αυτό το μόρφωμα, σε αυτό το υβρίδιο, εσείς ως πρόεδρος και τα στελέχη,
Το θέτω το ερώτημα, γιατί καλά, το έχουμε δέσει σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εγώ χαμογελώ, δεν μπορώ να αποφύγω το χαμογελό, δεν το κάνω με πρόθεση έτσι να κάνω κάποιο συνειρμό με την ερώτησή σας, αλλά θα σου το πω πολύ απλά. Η Νέα Μέρα, με εξαίρεση την εταιρεία, δεν ακούστηκε ποτέ από τη δημόσια τηλεόραση ως την ημέρα που έκλεισε. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς λειτουργούμε με όρους μη θεσμικούς, θεσμικά λειτουργούμε. Και σας λέω λοιπόν ότι αν προσκαλούνταν η Νέα Μέρα από αυτό που εσείς λέτε δουτού, εμείς δεν θα πηγαίναμε για ένα λόγο παραπάνω. Διότι δεν θέλουμε να λειτουργήσουμε άλοθοι σε εκείνους που συστηματικά είχαν επιβάλει τον αποκλεισμό μας και τη φήμωσή μας. Λοιπόν, ελπίζουμε ότι εσείς θα μας καλείτε από αυτά τα μετερίζια, εσείς στο βορρά, οι συναδελφοί σας στο νότο, και εμείς θα ανταποκρινόμαστε. Γιατί πιστεύουμε ότι έχει νόημα να απευθυνόμαστε από ένα ελεύθερο μετερίζι, όχι από ένα κατευθυνόμενο, ούτε από ένα καπελωμένο. Ούτε από ένα κατευθυνόμενο, ούτε από ένα καπελωμένο. Ήταν σαφής ο κύριος Ζώης, και έτσι όλες οι δυνάμεις κατέγραψαν τις αντιπολίτευσεις, τις θέσεις τους μέσα σε αυτήν την διαδικασία, μέσα σε αυτή την ανοιχτή συζήτηση που θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Να πάμε στο αυριανό κρίσιμο ραντεβού. Ο κύριος Βίτσας μας περιέγραψε, Χρήστο, το πόσο κρίσιμη και σημαντική, πόσο βάρος δίνει η νομοσύριζα συνολικά, οργανωτικά, πολιτικά σε αυτό το ραντεβού στο Λευκό Πύργο για τους Θεσσαλονικείς, για τους Βορειοελλαδίτες, σε αυτό το ραντεβού του Αλέξη Τσίπρα με τους πολίτες και τις δεσμεύσεις που θα αναλάβει απέναντί τους. Θα περιμένουμε να ακούσουμε. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε και εμείς, και να πούμε ότι συνεχίζεται η ροή του προγράμματος. Εγώ πάντως, με συγχωρείς, θα περίμενα να ακούσω, αν μπορώ να εκπροσωπήσω αξιόπιστα αυτό που λέμε πολίτες, θα περίμενα να ακούσω πιστικές απαντήσεις για το πόσο ΣΥΡΙΖΑ, και θα σας το πω ευθέως, δεν είναι ένα νέο ΠΑΣΟΚ. Ναι. Τώρα αυτό είναι άλλη μια συζήτηση. Άλλη μια ώρα. Λοιπόν, να το κλείσουμε. Ούτε διεκδικήσαμε ποτέ να γίνουμε νέο ΠΑΣΟΚ, ούτε θέλουμε να γίνουμε νέο ΠΑΣΟΚ, ούτε μπορούμε να γίνουμε νέο ΠΑΣΟΚ, ούτε το παλιό αρχαίγωνο ΠΑΣΟΚ έχει καμία αντιστοιχία με τη νέα εποχή. Μάλιστα. Σοφόν το σαφές. Λοιπόν, σαύριο τα σπουδαία, 7:30 στο Λευκό Πύργο. Είναι το ραντεβού του Αλέξη Τσίπρα με τους πολίτες της Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστούμε θερμά. Μένετε στην συχνότητα. Συνεχίζεται η ροή προγράμματος. Είμαστε εδώ, είμαστε όρθιοι και συνεχίζουμε την εκπομπή του προγράμματος. Οι εργαζόμενοι, όπως το σημείωσε και το υπογράμμισε και ο κύριος Βίτσας. Μη αμοιβόμενοι όμως. Μη αμοιβόμενοι, ναι. Αυτό είναι σαφές. airtopen.com, thepressproject.gr. Όλες οι συχνότητες σε όλη την Ελλάδα, από όλα τα σημεία εκπομπής της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Καλό σας βράδυ.